έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται και πάλι μαζί μας ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Κοτζιάς, και θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλησπέρα κύριε Κοτζιά, καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους και όλες. Να θυμίσω ότι είχαμε πει ότι ελπίζω την επόμενη φορά που θα έρθει η εκπομπή να είναι τουλάχιστον μια ώρα πιο νωρίς, πράγμα που έγινε. Πράγμα που συνέβη, άρα να θεωρήσουμε ότι είστε και γουρλής ως προς αυτό. Μαζί μου απόψε τρεις καλοί φίλοι και συνάδελφοι. Μανώλης Κοτάκης, διευθυντής της εφημερίδας Εστία. Βασίλης Κουρής, αρχισυντάκτης της Real News και του Real.gr. Και Βασίλης Νέδος, διπλωματικός συντάκτης και αρθρογράφος και πολιτικός συντάκτης στην Καθημερινή. Βασίλη, ευχαριστώ. Βασίληδες, ευχαριστώ που είστε απόψε μαζί. Λοιπόν, νομίζω ότι για να βάλουμε μία, να προσπαθήσουμε να βάλουμε μία τάξη σε μία συζήτηση η οποία αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα, πάντοτε ο κύριος Κοτζιάς δίνει ειδήσεις, θέλω να συμμετάσχετε και εσείς στη συζήτηση αυτή. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα μέσα από τους λογαριασμούς του Επόμενη Μέρα ΕΡΤ και στο Twitter και στο Facebook να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, τις οποίες οι καλοί συνάδελφοι, ο Αλέκος Βασιλόπουλος και ο Χρόνης Διαμαντόπουλος θα τις ομαδοποιούν και θα μου τις περνούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα στο θέμα των Σκοπίων από εδώ και στο εξής. Αύριο το μεσημέρι, 1:30 αν δεν κάνω λάθος, έχετε την συνάντηση, την πρώτη συνάντηση με τον ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, τον Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος μετά την Αθήνα θα επισκεφθεί και τα Σκόπια. Από αύριο λοιπόν και σε ένα βάθος χρόνου των επόμενων μηνών, πώς θα εξελιχθεί το θέμα των Σκοπίων και κυρίως πότε μπορεί, εάν όλα τα πράγματα πάνε κατευχήν, να φτάσει ένα σχέδιο συμφωνίας στην Ελληνική Βουλή? Νομίζω καταρχάς να πω ότι η καθ' αυτό διαπραγμάτευση με τη σημερινή κυβέρνηση της γείτονας χώρας έχει ξεκινήσει από τις 14 του Γενάρη. Άρα έχουμε μόλις 15 μέρες που ξεκίνησαν. Πυκνός όμως πολιτικός χρόνος. Ναι, αλλά το λέω αυτό διότι διάφοροι διαμαρτύρονται ότι τέλειωσε ο χρόνος, τι να ενημερωθούμε. Δηλαδή τώρα ξεκινάμε την ουσιαστική διαπραγμάτευση και νομίζω ότι όλοι ενημερώθηκαν με τον κατάλληλο τρόπο, μάλλον θα έλεγα τον πιο κατάλληλο τρόπο, που είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. Το χρονοδιάγραμμα, εγώ δεν έχω χρονοδιάγραμμα ανακοινώσιμο στην τηλεόραση. Το λέω υπό την έννοια ότι μπορεί να πάει σε μεγάλο βάθος χρόνου. Εγώ μπορώ να σας πω ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνουν ορισμένες συζητήσεις και έχουμε αναλάβει η ελληνική πλευρά και το θεωρώ θετικό αυτό και δείχνουμε εμπιστοσύνη από την άλλη πλευρά να ετοιμάσουμε ένα σύμφωνο. Mm-hmm. Σε αυτό το σύμφωνο θα συμπεριληφθούν όλα τα θέματα που είναι ανοιχτά σε σχέση με το όνομα, ειδικό κεφάλαιο για τον αλυτρωτισμό, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον αυτής της χώρας, την συνένταξή της σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και πολιτικές. Θα έλεγα μια θετική ατζέντα, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε παραπέρα τις σχέσεις μας. Όπως ξέρετε, εδώ και 2,5 χρόνια, με δικιά μας πρωτοβουλία, έχουμε προχωρήσει σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία διευκολύνουν στην αλληλεκατανόηση των δύο κοινωνιών. Θέλω να σας πω ότι όταν πήγα πριν 2,5 χρόνια πρώτη φορά στα Σκόπια, όπου είχα μια συνέντευξη τύπου 4 ώρες με εκατοντάδες δημοσιογράφους, με πολύ επίμονες ερωτήσεις, τους εξήγησα γιατί πρέπει να τελειώνουμε τον αλυτρωτισμό. Το πρώτο μήνυμα που πέρασα στα Σκόπια από την πρώτη μέρα που έφτασα εκεί ήταν το θέμα του αλυτρωτισμού. Το πρώτο μήνυμα που μου δώσανε ήταν ότι έχουν την αίσθηση ότι εμείς θέλουμε να διαλυθεί αυτή η χώρα. Γι' αυτό είπα τη γνωστή φράση στα αγγλικά συμπίπτει και στις λέξεις, ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα δείγμα του Θεού η ύπαρξή τους, αλλά έχουν λάθος νονό, δηλαδή God και Godfather. Mm, Godfather. Και τους ενόχλησε λίγο το ότι έχουν λάθος νονό, διότι είναι η ουσία που συμπυκνώνει το όνομα, το πρόβλημα του ηλεκτροτισμού που είναι από πίσω του. Είπατε ότι θέλετε να καταλήξουμε σε ένα σύμφωνο. Ναι, το οποίο το ετοιμάζουμε εμείς και νομίζω μέσα στο Φλεβάρι θα μπορέσουμε να τους το παρουσιάσουμε. Θα το παρουσιάσετε στην κυβέρνηση ΖΑΕΦ και στον κύριο Νίμιτς και μετά στην κυβέρνηση ΖΑΕΦ. Άρα αυτός που θα συγγράψει, ας το πούμε έτσι, το σύμφωνο, το σχέδιο του συμφώνου είναι η ελληνική πλευρά? Ναι, νομίζω ότι πάντα στις διαπραγματεύσεις είναι καλό να είσαι αυτός που ετοιμάζεις το σχέδιο. Και τα κεφάλαια αυτά θα είναι ο αλυτρωτισμός.
τα κεφάλαια θα είναι αυτά τα σημεία που έχει βάλει ο Νίμιτς προς συζήτηση, όπου δεν έχουμε συμφωνία. Και απορώ γιατί με ρωτάει η Νέα Δημοκρατία κάθε φορά που κάποιος παράγοντας μιλάει για τη Φύρο μου ή κάνει προτάσεις, και σοβαρός παράγοντας ή μη σοβαρός, απευθύνουν σε μένα ερώτημα και μου αποδίδουν ευθύνες. Λες και δεν επιτρέπεται να μιλάει κανείς άλλος παρά μόνο αυτός που είναι η φωνή της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κύριος Νίμιτς είναι ένας διαμεσολαβητής, λειτουργεί για το λογαριασμό του ΙΕ. Έχω πολύ καλύτερη σχέση μαζί του από ό,τι είχαμε τον Έιντε, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που εξυπηρετούσε την άλλη πλευρά. Αλλά ομερικές ήταν οι μάχες. Ναι, άρα δεν είναι κάποιος μας πειθαρχεί ή δεν μας πειθαρχεί. Ο Νίμιτς έχει ορισμένες προτάσεις, από τις οποίες θα μπορούσε κανείς να τις αξιολογήσει θετικά. Έχει ορισμένες προτάσεις που δεν συμφωνούμε και δεν βλέπω και να συμφωνήσουμε μέχρι το τέλος. Άρα είμαστε εδώ για να διαπραγματευτούμε. Αλλά εγώ δημόσιο πόλεμο, όπως ζητάει η αντιπολίτευση με τον Νίμιτς, γιατί έκανε τη μία ή την άλλη δήλωση που δεν τους άρεσε, δεν πρόκειται να κάνω. Και ξέρω, όπως ξέρετε, ο Νίμιτς θα δει και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, στον κύριο Κομιτσάκη. Ας του τα πούνε, διότι δεν συνηθίζα να τα λένε στο παρελθόν. Να επιμείνω λίγο να το αποσαφηνίσουμε. Mm-hmm. Τα κεφάλαια λοιπόν του συμφώνου που θα συγγράψει η ελληνική πλευρά και θα παρουσιάσει στην κυβέρνηση. Είναι πρώτα τα ζητήματα. Εντός Φεβρουαρίου. Είναι αλυτρωτισμός. Τα ζητήματα που είναι ανοιχτά, ναι. Ο αλυτρωτισμός, η διεθνή και περιφερειακή θέση αυτού του κράτους όπως το βλέπουμε εμείς και μια θετική ατζέντα ανάπτυξη των σχέσεών μας. Ωραία. Δεύτερο ερώτημα και πάλι. Άρα όλη αυτή η θεωρία που ακούω σήμερα, η ανόητη θεωρία περί σαλαμοποίησης, μπορεί να είναι μερικοί πεινασμένοι για να βρουν επιχειρήματα. Μπορεί να είναι μερικοί πεινασμένοι για επιχειρήματα, αλλά είναι εκτός πραγματικότητας. Και αν είχαν παρακολουθήσει με προσοχή τα όσα έχουμε πει τις τελευταίες 10 μέρες, θα είχαν εντοπίσει ότι πάμε όλα τα ζητήματα να τα εντάξουμε σε ένα σύμφωνο. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό λοιπόν το σύμφωνο που ουσιαστικά περιγράφεται μία λύση πακέτου και απαντάτε ήδη δεν στο ερώτημα. Δεν σημαίνει ότι αυτά που θα γράψουμε εμείς ή άλλοι θα πλευρά τα δεχτούν όλα. Προφανώς. Υπάρχει όμως το μείζον θέμα που είναι το θέμα των αλλαγών στο Σύνταγμα των Σκοπίων. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, αυτές οι αλλαγές στο Σύνταγμα θα γίνουν, προλαβαίνει η κυβέρνηση ΖΑΕΦ να τις κάνει πριν τον Ιούλιο, που είναι η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ? Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση ΖΑΕΦ αυτή τη στιγμή δεν έχει πλειοψηφία 2/3 να κάνει τη συνταγματική αλλαγή. Γι' αυτό το ρωτώ. Το Σύνταγμα της φίλης Βορείου χώρας έχει ορισμένα στοιχεία που έχουν όλα τα συντάγματα. Δηλαδή προβλέπει μια διαδικασία ποιος προτείνει για την αλλαγή του συντάγματος και μετά τη διαδικασία της αλλαγής του συντάγματος. Mm-hmm. Άρα το πρώτο που θα χρειαστεί να κάνει είναι να ανοίξει τις διαδικασίες για αλλαγή του σύντομα. Αυτό μετά θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά αυτό πρέπει να το συμφωνήσουν και εκείνοι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μερικοί απαιτούν την αλλαγή του συντάγματος. Εμείς το ζητάμε, έτσι. Mm-hmm. Ως κυβερνήσεις δεν το ζητούσαν ποτέ. Έχω πάρα πολλά ντοκουμέντα, κύριε Κοτρότσο, που κάνουν συμφωνίες με τους πιο απίθανους υποχωρητικούς τρόπους. Δεν νομίζω ότι συμφέρει τη χώρα και δεν θέλει η ελληνική διπλωματία να τα εμφανίσει αυτά προς τα έξω. Αλλά αυτοί που τα κάναν τα ξέρουν. Και η παράκλησή μου είναι να είναι λίγο πιο σεμνή. Δεν ζητούσαν σε όλες τις περιόδους και όλοι οι διαπραγματευτές αλλαγή του ζητάγματος. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι όλοι αυτοί που διαμορφώσανε και εξαιτίας των οποίων έχουμε αυτό το πρόβλημα 25 χρόνια, ψηλώνουν κάθε μέρα την απέτηση που έχουν απέναντι σε εμάς για να δυσκολέψουν μια συμφωνία. Να σας φέρω ένα παράδειγμα και θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί έχει να κάνει με τα παράγωγα του ονόματος. Είναι το θέμα της γλώσσας. Τη γλώσσα που έχει αυτή η χώρα. Αυτή η χώρα έχει δύο γλώσσες. Προς το παρόν η μία είναι επίσημη, η δεύτερη θα γίνει επίσημη και ελπίζω σύντομα. Η πρώτη είναι αυτό που εμείς ονομάζαμε σλαβομακεδονική στο παρελθόν και η δεύτερη είναι η αλβανική. Ξέρετε πότε καθιερώθηκε στον ΟΗΕ η ονομασία μακεδονική γλώσσα? Πείτε μου. Γιατί μου λένε όλοι, πας να δώσεις τη γλώσσα, να την πείτε μακεδονική. Λες και δεν υπάρχει όλα αυτά που κάνανε τόσα χρόνια. Εγώ ρωτάω εδώ τους έγκριτους συναδέλφους σας. Ξέρει κανείς πότε πρώτο έγινε η συμφωνία εκ μέρους της Ελλάδος η γλώσσα αυτής της περιοχής, αυτού του σημερινού κράτους να λέγεται μακεδονική? Ομολογώ ότι εγώ δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, να σας πω εγώ, το 1977, επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και ξέρετε που έγινε αυτό? Έγινε στη συνδιάσκεψη του ΙΕ που οργάνωσε στην Αθήνα. Λοιπόν, μην παριστάνουν τις παρθέρες που τα παλεύανε, δεν είχαν δώσει ποτέ τους τίποτα και τώρα πάει να τα δώσει στη σημερινή κυβέρνηση. Εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι το όνομα.
Αλλά σας λέω ποιος το έδωσε. Και ξέρετε πότε αυτό το όνομα και τα παράγωγά του καθιερώθηκε διεθνώς. Στο ISO που λέμε, δηλαδή στην Ειδική Επιτροπή που είχε τις συντμήσεις, τα ακρονόμια κλπ. Πότε? Στη διαπραγμάτευση που έγινε στον ΟΗΕ το 1992-1994. Και ξέρετε γιατί κέρδισε τη διαπραγμάτευση η Φύρων πολύ εύκολα τότε για τη μακεδονική γλώσσα? Διότι επί τρία χρόνια δεν πήγε ένας εκπρόσωπος των δύο διαφορετικών ελληνικών κυβερνήσεων. Του 92-93 και 93-94 δεν πήγε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Εγώ όταν ανοίγω τα χαρτιά στο Υπουργείο Εξωτερικών, μένω κατάπληκτος. Δεν υπήρχαν εκπρόσωποι. Δεν υπήρχε εκπρόσωπο τη αντίστοιχη οργάνωση ελληνική εθνική που είναι η μη κυβερνητική. Δεν πήγε επί τρία χρόνια. Δεν πήγε επί τρία χρόνια στη διαπραγμάτευση για τη γλώσσα. Για να συνονούμαστε πώς και γόντουσαν όλοι. Δώστε μου μια και το 2010, όμως, το 2010 ναι. Που καλοί διπλωμάτες θέσαν για πρώτη φορά το θέμα της γλώσσας, ότι δεν μπορεί να μείνει έτσι. Απάντησε η γνωστή σε όλους μας και εσάς Σπέχα, η οποία είναι στην Κύπρο τώρα και είναι εκπρόσωπος του ΟΗΕ στην Κύπρο. Τότε ήταν γραμματέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον ΟΗΕ. Απάντησε ότι τι ζητάτε τώρα να προσαρμόσουμε τις αλλαγές? 40 χρόνια ουδής εζήτησε οτιδήποτε. Αυτά υπάρχουν γραπτά. Δεν θέλω να χρεώσω σε κανένα τίποτα. Θέλω απλώς να πω, να μην σηκώνε τον πύχη αυτοί που τον παρέδωσαν. Εμείς θα τον περάσουμε από πάνω. Αλλά καλά να είναι πιο σεμνοί. Δώσανε το 77 τη γλώσσα, θέλω να το συγκρατήσουν οι θεατές μας. Για το 77 ή το 72. Το 77, το 1977 έχω και τα τηλεγραφήματα. Δώσανε το 1977, είναι τα τηλεγραφήματα, τα έχω να σας τα δείξω, δεν είναι για δημοσιότητα. Ναι, όχι. Και το επανέλαβα μάλιστα, έκανα και δεύτερο τσεκάρισμα πριν από δύο μήνες και έχω την επιβεβαίωσή του και... Το 1992-1994 δεν πήγαμε να διαπραγματευτούμε τη γλώσσα. Τώρα μην μου δείχνω ότι καίγονται πιο πολύ από μένα που τα ψάχνω και τα μελετάω μαζί με την υπηρεσία πολύ καλά. Και θέλω να πω και κάτι που λέω για την υπηρεσία. Άκουσα σήμερα πολιτικό της αντιπολίτευσης, η οποία είπε ότι κάνουμε μια μυστική διπλωματία και δεν ονοματίζονται και δεν συμμετέχουν οι υπηρεσιακοί. Θέλω να σας πω ότι εμείς τις διαπραγματεύσεις κάνουμε μόνο με υπηρεσιακούς. Απόδειξη είναι ότι η τελευταία διαπραγμάτευση με την Αλβανία ήταν 12 άτομα στους υπηρεσιακούς. Όλη η ηγεσία του Υπουργείου Υπηρεσιακή, ο Γενικός Γραμματέας, ο Πολιτικός Διευθυντής, η Διευθύντρια της Αρμόδιας Διεύθυνσης, η Βοηθή της, οι Υπηρεγνώμονες συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες και μου κάνουν μία μόνο υποσημείωση όλοι τους. Ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Διότι στο παρελθόν οι διαπραγματεύσεις, οι όποιες γινόντουσαν, γινόσαμε τρίτα πρόσωπα. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνει αντιπολιτευτική. Σα κατηγόρησε. Ναι, και εγώ θέλω να γυρίσω. Έχω κολλήσει. Λοιπόν, σα δίνω την πάσα. Τα πείτε όμω και για την κατηγορία κάποια στιγμή. Βεβαίω θα πούμε. Τα περί μυστική διπλωματία. Ρωτώ για να πάρουν την σκυτάλη ο Μανώλη ο Βασίλη και ο έτερο Βασίλη. Σε αυτό το σύμφωνο θα υπάρχουν δεσμεύσει ρητέ εκ μέρου των Σκοπίων ότι θα αλλάξουν το Σύνταγμα, γιατί εσείς λέτε θα ότι κάνουμε τις προτάσεις μας. Θα κάνει τις προτάσεις σας ως προς το Σύνταγμα και ως προς τις αλλαγές στο και Σύνταγμα. Και τις διαδικασίες του. Και τις διαδικασίες είναι αναγκαία προϋπόθεση, αυτό κατά τη γνώμη μου κύριε Υπουργέ, για επίλυση του θέματος και για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, η αλλαγή του Συντάγματος. Ακούστε να σας πω. Οποιαδήποτε συμφωνία θα κάνουμε, αν δεν συνοδεύεται, έτσι όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον και όπως το καταλαβαίνω, αν δεν συνοδεύεται από συνταγματικές αλλαγές, αν θέλετε να τις πείτε προσαρμογές, θα μπορεί οποιοδήποτε μετά νέος πρωθυπουργός από άλλο πολιτικό χώρο να το αλλάξει. Επίσης, θα έλεγα, και ας το πω, καν και δεν είναι απαραίτητο δημόσια, ότι θα βρεθεί σε δύσκολη θέση η νυν κυβέρνηση της χώρας αυτής, αν δεν αλλάξει το Σύνταγμα, κάνει διεθνείς συμφωνίες και η επόμενη κυβέρνηση τους πει ότι έδρασε αντισυνταγματικά. Το δεύτερο είναι ότι το Σύνταγμα προβλέπει διαδικασίες, αφήστε το, να μην πω πρακτικά ποια είναι η δικιά μας σκέψη, χωρίς να επεμβαίνουμε στα εσωτερικά τους. Και το τρίτο είναι ότι ο κύριος Βενιζέλος, που έχει πάντα μια κοφτερή νομική σκέψη, έχει μια κοφτερή νομική σκέψη, σημείωσε, χωρίς να λέει ότι λύνει το πρόβλημα, το γεγονός ότι οι υποσυνθήκες διεθνείς συμφωνίες υποτάσσουν με έναν τρόπο υπερισχύουν του το Σύνταγμα, υπό όχι κάθε διεθνής συμφωνία, με συγκεκριμένο τύπο, παραδείγματος χάρη οι συμφωνίες που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτάσσουν τα κρατικά,
τα μέλη-κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάθε διεθνής κανόνας, ναι, δεν υπερέχει στην ιεράρχηση των κανόνων της Εθνικής Ένωμης Τάξης, Εσωτερικής Σύνταγμα, αλλά υπό συνθήκες γίνεται. Άρα υπάρχουν ορισμένες ενδιαφέρουσες σκέψεις, τις οποίες αφήστε να τις διατυπώσουμε. Άρα μιλάμε, αν μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό, μια δεύτερη ενδιάμεση συμφωνία, τύπου. Όχι, ενδιάμεση καμία ενδιάμεση συμφωνία. Η ενδιάμεση συμφωνία είχε πολλαπλά προβλήματα, είχε ορισμένα θετικά. Είχε όμως και πολλαπλά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη προέβλεπε ότι εμείς δεν δικαιούμαστε να τους απαγορεύσουμε την ένταξη με το προσωρινό τους όνομα σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά δεν προέβλεπε ουσιαστικά ποια θα ήταν η συνέπεια αν δεν αποκρινόντουσαν στην υποχρέωσή τους να διαπραγματευτούν. Άρα μπορούσαν ουσιαστικά να μην διαπραγματεύονται και εμείς να τους κοιτάμε. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη Μανώλη, για να κλείσω το ερώτημα. Είναι αν αυτό το σύμφωνο στο οποίο αναφέρεστε θα αντικαταστήσει την ενδιάμεση συμφωνία μέχρι τη στιγμή που θα πάμε στη λύση. Η ενδιάμεση συμφωνία είναι. Επειδή ρυθμίζει κάποια σχέση. Η ενδιάμεση συμφωνία είναι ενδιάμεση. Το σύμφωνο θα είναι συνολικό. Ένα τμήμα του θα κατατεθεί και στην ΟΗΕ. Έτσι νομίζω, έτσι θα προτείνω. Που θα αφορά τα θέματα που έχουν σχέση με τις δύο αποφάσεις του ΙΕ. Θα το συνυπογράφει το σύμφωνο αυτό και κάποιος άλλος πέραν των δύο κυβερνήσεων και του ΟΗΕ? Όχι, όχι, όχι. Απαραβίαστο σύνορο θα βάζετε και σταματώ εγώ. Είναι εκ του ουκάνεφ αυτό. Όταν, δηλαδή. Ναι, όταν κύριε Υπουργέ λέτε δηλαδή, ότι... Έχουμε πάρει όλες τις προτάσεις που υπήρχαν από τις προτάσεις της Πορτογαλικής Προεδρίας του 1992, του Πινέρο, Vance Owens κλπ. Και έχουμε πάρει όλα αυτά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, αλλά επειδή δεν την έχουμε παρουσιάσει στους φίλους μας και ακόμα είμαστε στην διατύπωσή της, ας μου επιτρέψετε να μην πάω παραπέρα. Απλώς ήθελα να πω ότι δεν πάμε να κάνουμε σαλαμοποιήσεις και τέτοια. Ναι, γιατί σαλαμοποίηση έχει σημασία, γιατί αυτό δεν προέκυψε από εμάς όπως αντιλαμβάνεστε. Υπήρξαν δηλώσεις χθες του κ. Νίμητς στην Καθημερινή και υπήρχε προσθήκη στο ρεπορτάζ που έλεγε ότι ο ειδικός μεσολαβητής λέει ότι αν καταλήξετε στη συμφωνία για την ονομασία, προτείνει το, η ευρεία χρήση του ονόματος να αναβληθεί μέχρι τις εντάξεις της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025-30. Ζει σε Μάη μου δηλαδή. Σωστή η παρατήρησή σας. Είμαι μαζί σας, έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η πρόταση που λέει ο κύριος Νίμητς και για το με έναν τρόπο, το διατυπώνει και ο κύριος Χαν κατά καιρούς. Ο επίτροπος έχει σταματήσει. Εγώ τους γιατί είπαν αυτοί να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά όταν θα φτάνουν πια να μπουν, τότε να γίνουν οι αλλαγές. Εγώ τους είπα, ακούστε, εκ των υστέρων διαβάζοντας την ιστορία, όχι ότι σημαίνει ότι το κάνανε τότε με ορθό τρόπο, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η χώρα αυτή πήρε υποψηφιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην το ξεχνάμε. Η υποψηφιότητα της έδωθε άνευ ουσιαστικών ανταλλαγμάτων, πήρε υποψηφιότητα. Και υποτίθεται ότι η υποψηφιότητα μέχρι την ημέρα που θα άρχισε η διαπραγμάτευση για την ένταξή της, σε αυτό το διάστημα που σήμερα είναι ήδη 14 χρόνια, θα γινόταν η αλλαγή του ονόματος. Άρα δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε αυτό, διότι έχω πει στους ξένους ότι αν το κάναμε αυτό, την ημέρα που θα ήταν να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Φύρομ, και εμείς θα λέγαμε τώρα βέτο να μπει με άλλο όνομα, όχι με αυτό το συνταγματικό της, θα μας λέγανε, βρε εσείς Έλληνες, 40 χρόνια διαπραγματευτήκαμε για να ενταχθεί, θα τα χαλάσουμε όλα για ένα όνομα που το έχετε δεχτεί έτσι κι αλλιώς. Ερώτηση. Γι' αυτό δεν πρόκειται εμείς να κάνουμε ούτε αυτό που θέλουν εκείνοι, ούτε αυτό που έγινε όταν αποδόθηκε η υποψηφιότητα στη Φύρομ. Ερώτηση. Προφανώς οι συνταγματικές αλλαγές είναι κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους. Έτσι είναι. Ωστόσο, ήθελα να σας ρωτήσω, στο μέτρο που το Σύνταγμά τους παράγει ζητήματα και αλληλεπιδροτισμού για εμάς, για εσάς ποιο είναι ζήτημα προτεραιότητας για την αλλαγή του Συντάγματος? Το θέμα της συνταγματικής ονομασίας, το θέμα του άρθρου 49 που αναφέρεται σε μακεδονικές μειονότητες της Μια αλλαγή που έγινε με από την ενδιάμεση συμφωνία, όπως θα θυμάμαι. Ναι, η αλλαγή στην ενδιάμεση συμφωνία ερμηνεύει το Σύνταγμα, κύριε Υπουργέ. Δεν έχει γίνει καμία φοβερή αλλαγή. Εγώ εντοπίζω... Ακροτελεύτια διάταξη, τι ακριβώς θέλετε να αλλάξετε στο Σύνταγμα? Εντοπίζω τρία, μάλλον το προήμιο και δύο άρθρα. Ναι. Όταν λέτε το προήμιο, αναφέρεστε στην ονομασία τη συνταγματική. Το προήμιο, άμα το διαβάσει οποιοδήποτε, τα έχει όλα μέσα. Ναι, γιατί υπάρχει και η αναφορά στην αντιφασιστική συνέλευση του 1944. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Που παραπέμπει σε μακεδονικό λαό κτλ. Αυτό το θέλουμε να αλλάξει. Στο αντιφασιστικό δεν έχω πρόβλημα. Τα άλλα... Δεν έχετε πρόβλημα. Αλλά μην με... Στο αντιφασιστικό, όχι. Ναι, προφανώς. Αλλά στην ιδρυτική του συνθήκη όμως μιλάει για μακεδονικό λαό, ο οποίος υπάρχει. Κύριε Κωτάκη, νομίζω ότι βγάλατε μια καλή είδηση σήμερα. Ότι θα κρατάω ένα σύμφωνο, αλλά να μην σα πω αναλυτικά πώ θα χειριστεί.
ευχαριστώ να... το θέμα της διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, γιατί το κύριο όπου δεν είναι να σας ευχαριστήσω, είναι είμαστε να βρω συμφωνία. Είμαστε υποχρεωμένοι, κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσουμε εσείς. Γιατί, συγγνώμη Σεραφή, ναι. Όταν σήμερα μαθαίνουμε ότι οι Σέρβοι αποφάσισαν να αλλάξουν το σύνταγμά τους και να αφαιρέσουν από το σύνταγμά τους το Κόσοβο, που για αυτούς ξέρουμε τι είναι το Κόσοβο και μάλιστα θα το αλλάξουμε δημοψήφισμα. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε και να ζητήσουμε τα ελάχιστα μήνυμα σε μια τέτοια διαδικασία όπως αντιλαμβάνεστε. Πρέπει να ζητήσουμε τα μέγιστα ή στη διαπραγμάτευση, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ξεκινήσετε από τα μέγιστα, ναι, έτσι δεν είναι. Κύριε Κωτάκη, το πώς γίνεται η διαπραγμάτευση είναι ένα ζήτημα, ας το παρακρατήσουμε, θα έλεγα εγώ. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι όλοι σας ζητάτε από εμάς, και εγώ δεν έχω καμιά διάθεση να τα αποκριθώ, πράγματα που δεν ζητήθηκαν και δεν έγιναν από κανένα πριν. Και εσείς ως δημοσιογράφους το δικαιούστε, αλλά εκείνοι που διαπραγματεύτηκαν και το είχαν ξεχάσει όλα αυτά, δεν το δικαιούνται. Αυτό είναι σε πολιτικό επίπεδο. Να κλείσω το ερώτημα, Όχι, προφανώς λέω, αυτό είναι σε πολιτικό επίπεδο σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Και το λέω γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα κουβεντιάσουμε ακριβώς τα πολιτικά. Ναι. Θέλω να μείνουμε στα τις διαπραγμάτευσεις. Να κλείσω το ερώτημα μόνο αυτό για το θέμα της χρήσης, κύριε Υπουργέ. Διαβάσαμε ότι ο κύριος Νίμιτς λέει ότι ευρεία χρήση αργότερα, στις Σκοπιανές καλένδες. Η ελληνική θέση. Κοιτάξτε να σας πω. Ο κύριος Νίμιτς προσπαθεί να ισορροπήσει. Έχει ορισμένες προτάσεις που δεν άρεσαν καθόλου στη Φύρομ και στο διαπραγματευτή της. Ξέρετε ότι ο διαπραγματευτής της Φύρομ βγήκε και κατήγγειλε τις προτάσεις του Νίμιτς και ξέρετε ότι επίσης τον απέλυσαν από την κυβέρνηση της Φύρομ. Και δεν είπα ότι είναι αθώος, απλώς λέω ότι ο Νίμιτς έχει πράγματα που δεν μας αρέσουν εμάς, έχει πράγματα που δεν αρέσουν σε εκείνους. Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω. Θα το δω αύριο τον κύριο Νίμιτς, να μην του προαναγγείλω το θέμα. Προφανώς. Η χρήση είναι πολύ μεγάλο θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Η χρήση. Μανώλη, ας τα πάρουμε ένα-ένα μόνο και να μην απειροχρόνο. Θέλω να πω κάτι για τη χρήση. Εμείς θέλουμε την πλήρη χρήση και έχω εξηγήσει αυτά από την αρχή που έγινα υπουργός σε όλους. Ότι ξέρετε, είμαι και ειδικός επί της παγκοσμιοποίησης ως ακαδημαϊκός, έχω γράψει πάρα πολλά βιβλία. Τους έχω πει ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν υπάρχει πια εσωτερική χρήση με τον τρόπο που υπήρχε. Και πάντα κουβάλαγα μαζί μου για να συνεννοούμε μια ταυτότητα και ένα διαβατήριο. Τους λέω: το διαβατήριο τι είναι? Διεθνές ντοκουμέντο. Για να ταξιδεύει κανείς. Σκοπιανός, το λέτε αυτό. Σε όλους. Όταν έγινα υπουργός, για να τελειώνουμε όλους. Ναι. Τι είναι η ταυτότητα? Εσωτερικό έγγραφο. Τι είναι η ταυτότητα στην εποχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Διεθνές έγγραφο, διότι γίνεται πια λατινικά και ταξιδεύεις με αυτό. Αυτό λοιπόν είναι δείγμα ότι δεν υπάρχουν τα κλασικά εσωτερικά έγγραφα όπως το 19ο αιώνα και θα μπορούσε κανείς να τα διαχωρίζει. Και επειδή δεν διαχωρίζονται, θέλει μια διαδικασία. Απλώς βέβαια να ξέρετε ότι ας πούμε αν συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αλλάξουν ή θα τα συμφωνήσουμε ελπίζω όλα τα διαβατήρια ή όλες οι ταυτότητες κλπ. Αυτά δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει κράτος που να μπορεί να αλλάξει 5 εκατομμύρια διαβατήρια σε Αυστραλία. Όχι, αλλά όταν θα μπαίνουν στο ΝΑΤΟ πάντως θα πρέπει να υπάρχει σαφής απόφαση για το εύρος χρήσης. Και αν θα μπουν. Και για το εύρος χρήσης που εμείς το βάζουμε σε αντίθεση με τις άλλες διαπραγματευτές που δεν το βάζανε ή συμβιβαζόντουσαν ή λέγανε να το δούμε. Και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης αυτού του εύρους χρήσης. Υπάρχει μεγάλη σημασία και μετά Μανώλη, από την ένταξη. Όχι, 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 όχι. Λέω όλα αυτά, κύριε Υπουργέ. Εάν, να είμαι σαφής, εάν αυτά δεν μπορέσουμε να τα συμφωνήσουμε μέχρι τον Ιούνιο, που είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, τι να κάνουμε? Εμείς δεν μπαίνουν χωρίς μια συμφωνία και τους το είπε και ο Στόλτεμπεκ. Νομίζω ότι για πρώτη φορά είχαμε μια τόση σαβή δήλωση. Ούτως παρατηρητές. Από το γενικό. Τι πάει οι παρατηρητές, με στάτους μη μέλους. Μα είναι ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια επειδή έχουν. Δεν τα λέμε στρατιωτικά... εμείς. Διπλωμάτες τα λέμε. Άρα χωρίς. Ένα λεπτό να τελειώσω. Χωρίς συμφωνία επί του συμφώνου δεν μπαίνουν στο ΝΑΤΟ ως μέλος. Ναι. Ως παρατηρητές, η Φύρομ είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολύ πριν γίνω εγώ υπουργός εξωτερικών και πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, λόγω του ότι συμμετέχουν σε σώματα παρουσίας του ΝΑΤΟ σε τρίτες χώρες, π.χ. στο Αφγανιστάν. Όταν συζητιέται εδώ και 12-13 χρόνια. Ενώ την ειδική σχέση, δεν ξέρω του, τι λέει το καταστατικό του σχέση, ΝΑΤΟ. Δεν έχει το ΝΑΤΟ ειδική σχέση. Αυτό που έχει είναι οι χώρες που συμμετέχουν σε δράσεις τους να μπορούν να συμμετέχουν όταν συζητούνται τα θέματα που τους αφορούν. Λοιπόν. Άρα είπαμε το πλαίσιο, περιγράψατε το πλαίσιο μέχρι τον Ιούλιο. Όχι, όχι, υπάρχει ένα ερώτημα μέχρι εκεί. Η ενταξιακή ημερομηνία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Η διαδικασία περί ΝΑΤΟ δεν είναι ότι εμείς θέλουμε να τους βάλουμε στο ΝΑΤΟ ή δεν θέλουμε. Είναι εκείνοι το ζητάνε.
Εμείς δεν πειθαρχούμε. Και το ΝΑΤΟ θέλει και το ίδιο. Συγγνώμη, εμείς δεν πειθαρχούμε τις απόψεις μας στο ΝΑΤΟ. Εμείς αξιοποιούμε το γεγονός ότι εκείνη θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ στη διαπραγμάτευση. Και θα ήταν χαζό να μην το αξιοποιούμε. Εφόσον το σύμφωνο. Το λέω γιατί ακούω διάφορες κριτικές. Καλά κάνετε πλευρές και το διευκρινίζετε. Εφόσον το σύμφωνο αυτό που περιγράψατε και θα το έχουμε ναι, εντός του Φεβρουαρίου. Πιθανόν, όχι. Εκείνοι θα το έχουν. Εκείνοι θα τώρα το έχουν, πώς θα πάει η διαπραγμάτευση. Λοιπόν, εφόσον συμφωνήσουν επί του συμφώνου, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις? Πρέπει η κυβέρνηση ΖΑΕΦ να το φέρει στην Βουλή των Σκοπίων και αντιστοίχως μετά η κυβέρνηση Τσίπρα στην Ελληνική Βουλή? Οι δύο κυβερνήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν τις συνταγματικές επιταγές για την έγκριση διεθνής συμφωνίας. Ως εκ τούτου δεν έχουμε πρόβλημα με το να κάνουμε αυτή τη δημοσίευση. Εμείς θα κάνουμε ό,τι κάναμε τη διάμεση συμφωνία, που δεν την πήγα στη Βουλή όσο φύλαμε. Μόνο υπογραφή, ομονογραφημένη είναι. Ναι. Άρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μπορεί μέσα στους επόμενους μήνες, μέχρι το Πάσχα ή μετά το Πάσχα, να έχουμε ένα τέτοιο σύμφωνο στην Ελληνική Βουλή προς ψήφιση? Εάν υπάρξει συμφωνία από την άλλη πλευρά και μπορέσουμε να καταλήξουμε με συμβασμούς ασφαλώς. Ο συμβασμός είναι μέρος της ευρωπαϊκής μας κουλτούρας. Αυτό το προϊόν των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων θα φτάσει ασφαλώς στην Ελληνική Βουλή. Δεν πρόκειται εμείς να το περάσουμε με μονογραφές και χωρίς Βουλή. Είναι προϋπόθεση και για την ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων, για την ενταξική ημερομηνία, κύριε Υπουργέ, η υπογραφή αυτού του συμφώνου? Η συμφωνία τους πάνω σε αυτό το σύμφωνο, ναι. Τώρα, τα πρακτικά σε κλειδώνει και την ενταξιακή διαδικασία στην ΕΕ. Υπάρχει μια ημερομηνία όμως ενδιάμεσα, η 17η Μαΐου. Η Σύνοδος, αν θυμάμαι καλά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Εκεί μπορεί να τεθεί το θέμα αυτό? Στη Βουλγαρία, ακριβώς. Δεν έχει κανένα νόημα. Να σας πω κάτι. Η Επιτροπή ήθελε να φέρει το Φλεβάρι ένα κείμενο που να βάζει χρονοδιαγράμματα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων των Δυτικών Βαλκανίων που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, εκείνα τα κράτη που ακόμα δεν ξεκινήσανε, για την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Έτσι είπαν, δεν έχει κανένα νόημα, και θα το φέρετε, θα το απορρίψω, και αντί να προχωρήσουμε σε μια φιλική ατμόσφαιρα να λύσουμε το πρόβλημα, θα ξαναδημιουργήσετε εσείς οι Ευρωπαίοι εχθρότητα ανάμεσα στα δύο κράτη. Έχω στείλει το μήνυμα και να είμαι σαφής σε όλους. Και σε ΝΑΤΟ και σε Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Αμερικάνους και σε Ρώσους, σε όλους, να μην ανακατεύονται. Όποιος ανακατεύεται κάνει κακό ή δεν θέλει να βρεθεί λύση. Είχατε πρόβλημα και με τη δήλωση του Σεργέη Λαυρόφ την πρόσφατη? Ο Σεργέη Λαυρόφ έκανε στην πρόσφατη του πρόταση, είπε, έκανε δύο. Ακριβώς. Η πρώτη ήταν προβληματική, διότι έλεγε ότι κάτω από την πίεση του ΝΑΤΟ ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις. Εξηγήσαμε στους Ρώσους και εδώ και στη Μόσχα ότι ό,τι πράττουμε, εξηγήσαμε αυστηρά, ό,τι πράττουμε σαν Ελλάδα το κάνουμε με βάση το δικό μας εθνικό συμφέρον, ότι εμείς έχουμε συμφέρον να λυθεί αυτό το πρόβλημα, ότι είναι ένα διακρατικό μας πρόβλημα που δεν πρέπει να ανακατεύεται κανείς, και να σας πω γιατί έχουμε συμφέρον. Πρώτα απ' όλα, διότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και ξέρουμε πλέον πολύ καλά, και όλες οι μελέτες το δείχνουν, ότι για να αναπτυχθεί η χώρα θα διευκολυνθεί αν αναπτύσσει ταυτόχρονα όλη η περιοχή. Αν νομίζει κανείς ότι θα αναπτυσσόμαστε μόνοι μας και θα καταστρέφεται η περιοχή γύρω και από κάτω θα έχουμε πολέμους, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτά κοστίζουν. Δεύτερον, διότι σε μια Ευρώπη που θα μπουν τα Δυτικά Βαλκάνια των 35 και 40 κρατών, έχουμε ανάγκη να έχουμε φιλικές σχέσεις ή τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ώστε να έχουμε και όσο μπορούμε μια κοινή στάση, όπως έχουν οι Βίζεγκρατ, έχουν οι Μπενελούξ, έχουν οι Βαλτικές. Δεν θα μετράνε πια σε μια Ευρώπη των 35 και 40 κρατών κράτη με 1, 2, 5, έστω και 10, 11 εκατομμύρια πληθυσμό. Έχουμε λοιπόν μια οραματική, όπως λέει ένας φίλος μου, άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε να λύσουμε τα οικονομικά. Έχουμε ανάγκη σταθερότητας. Και τώρα για να είμαστε σαφείς. Αυτό το κράτος που υπάρχει θα είναι, μόλις λύσουμε τα νοματολογικά μας και τελειώνουμε τους ολιτροτισμούς, το πιο φιλικό κράτος με την Ελλάδα. Και εμείς δεν πρέπει να θέλουμε τη διάλυσή του, όπως μερικοί λένε, διότι η τυχόν διάλυσή του, που δεν θα συμβεί, θα οδηγούσε σε επέκταση άλλων κρατών και θα είχαμε πάνω από τα κεφάλια μας νέες συγκρούσεις, νέους εθνικισμούς κλπ. Αυτά δυστυχώς, διάφοροι πολιτικοί, διάφοροι τύποι που παριστάνουν ότι είναι σοβαροί άνθρωποι, η πρώτη είναι σοβαρή, η δεύτερη όχι, δεν τα παίρνουν επαρκώς υπόψη τους.
Όπως ας πούμε δεν παίρνουν υπαρκώς υπόψη τους ότι αν δεν λύσουμε το πρόβλημα του ονόματος, θα συμβεί ό,τι έχει συμβεί και 20 χρόνια πίσω. Τότε, όπως σημώσατε, δεν δεχτήκαμε να μπούμε στην Επιτροπή την Τεχνική Επιστημονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΚ τότε, για να συζητήσουμε τι λύσεις έχουμε για το ακριβώς μακεδονικό. Και τι έκαναν μετά οι Φερομήτες, πήγαν στον ΟΗΕ και μπήκαν με την προσωρινή της ονομασία και γίνανε κράτη μέλη του ΟΗΕ. Το επόμενο που θα κάνουν, που εμείς δεν θα το αφήσουμε με τη διπλωματία μας, αλλά που υπάρχουν προθέσεις να γίνουν, είναι να πάνε στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση και να αναγνωριστούν με το συνταγματικό τους όνομα. Κυκλοφόρησε και ένα προσχέδιο κειμένου, νομίζω, που διακινείται. Ναι, από εγώ θέλω να πω ότι να μην νομίζουν κάποιοι ότι έχουμε κερδίσει κανένα πόλεμο ενάντια στη ΦΥΡΟΜ και τις υπαγορεύουμε όρους ιτημένου. Η ΦΥΡΟΜ είναι ένα κράτος με πάρα πολλά προβλήματα, περιορισμένες χωρητικότητες, αλλά που έχει διάφορες υποστηρίξεις και δυνατότητες στο διεθνή ορίζοντα προκειμένου να δράσει και διαφορετικά. Υπουργέ, και το απέδειξε στη δεκαετία του 90. Για το σύμφωνο να επανέλθω λίγο. Το άρθρο 1 είπατε... Πριν πάμε στο σύμφωνο το πρώτο άρθρο του συμφώνου θα περιέχει πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για την ονομασία, αφού εσείς όλα θα τα έχουμε μέσα. Την πρωτοβουλία. Ναι, έχει τα δικές μας προτάσεις. Τη δική σας πρόταση. Ή θα είναι και των υπολείπων, θα υπάρχουν και εναλλακτικές προτάσεις. Θα έχει τη δικιά μας πρόταση οπωσδήποτε. Φαντάζομαι ότι θα έχετε και συνεννοήσεις, θα έχετε και επαφές και θα έχετε κάποια ζήμωση. Και θα είναι, οι προτάσεις αυτές κάποιες από αυτές που ακούστηκαν. Από τις προτάσεις Νίμιτς που ακούστηκαν στο τραπέζι. Επειδή ενδιαφέρει πολύ κόσμο, κύριε Υπουργέ, να τα πούμε καθαρά. Θα είναι το Γκόρνα Μακεδονία, το Νόβα Μακεδονία ή το Σεβέρνα Μακεδονία που διάβασα, θα είναι πιθανώς μεταξύ αυτών. Στα σλαβικά, μάλιστα. Ακούστε να σας πω. Στα ονόματα που πρότεινε ο κύριος Νίμιτς είναι 4 ονόματα στα σλαβικά και ένα όνομα είναι το Μακεδονία Παρένθεση Σκοπίων, ναι, το οποίο είναι πρόταση της ηγεσίας των Σκοπίων. Πριν από 12 χρόνια ήταν πρόταση, πριν από 15, 20, 30 χρόνια ήταν πρόταση του Βάντς και πρόταση ελληνικών κυβερνήσεων. Αληθεύει ότι σας έδωσε χαρτί ο κύριος Ζάεφ που έφερε Έλληνα πρωθυπουργό? Αυτά τα κουβέντια ο πρωθυπουργός με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Λοιπόν, δεν μπορείτε να το πείτε δηλαδή. Τι ζητάει ο πρωθυπουργός με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων? Όχι, λέω στον πού ήσασταν, για να σας συνάντησε. Δεν ήμουν παρόν. Στη συνάντηση ο ΖΑΕΦ προκειμένου να αντιδράσει στις δικές μας προτάσεις εμφάνιζε διάφορα έγγραφα από παρελθούσες διαπραγματεύσεις. Άλλα τα είχαμε, άλλα δεν τα έχουμε στο αρχείο. Πάντως αυτό που λέτε είναι το Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Όχι, το Παύλα, όχι, Μακεδονία των Σκοπίων, παρένθεση Σκόπια, σωστό. Παρένθεση Σκόπια, ό,τι Μακεδονία παρένθεση Σκόπια, το είχαν αποδεχτεί κάποιες ελληνικές κυβερνήσεις. Αυτό λέω, αυτό είναι το πέμπτο. Γιατί αυτό, υπάρχει μια συνέντευξη σήμερα, πείτε μου αν το επιβεβαιώνετε. Στην Εφημερίδα των Συντακτών υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη της πρώην πρέσβεως στα Σκόπια, της κυρίας Ντόρας Γροσομανίδου, η οποία λέει ότι η κυβέρνηση Καραμανλή είχε αποδεχτεί την συγκεκριμένη ονομασία. Την έχω κάπου εδώ πέρα τη συνέντευξη. Είναι ακριβές αυτό? Η κυρία Γροσομανίδου ήταν πρέσβης στα Σκόπια και με τη δικιά της εμπειρία διατυπώνει απόψεις. Εγώ δεν είμαι εδώ για να... Θα σου πω ότι είναι ακριβές, Σεραφείμ. Αυτό που γράφει ο πρέσβης, ο κύριος Χρήστος Ζαχαράκης στο βιβλίο του, ο οποίος ήταν ο ειδικός διαπραγματευτής μας στον ΟΗΕ. Άλλη εποχή όμως. Όχι άλλη εποχή, μέχρι το 2004 περίπου. Ναι. Όπου εκεί αποκαλύπτει ο κύριος Ζαχαράκης ότι δύο φορές πήρε γραπτή οδηγία από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών με απόφαση του τόπου του Πρωθυπουργού του κυρίου Σιμίτη να αποδεχτεί την πρόταση Βάνς. Ήταν η πρόταση Βάνς η ονομασία Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Το έχει πει αυτό ο κύριος Ζαχαράκης. Αυτό έγινε ελληνική θέση. Θέλω εγώ να τότε σας πω κάτι που με επιτρέπετε. Εάν μετά επαναφέρθηκε από τους Σκοπιανούς και με άλλες κυβερνήσεις, κανείς δεν μπορεί λοιπόν, να το αποκλείσει. Το έχω εδώ και είναι... Αλλά το πρώτο συνέβη. Να το διαβάσω ακριβώς. Όχι. Να τη φωνάξετε να τη κάνετε συνέντευξη. Δεν θα μιλάω όχι, εγώ. Όχι, λέω εσείς επειδή έχετε εικόνα των εγγράφων. Κύριε Κοτρότσο, δεν σχολιάζω εγώ ως Υπουργός Εξωτερικών τις εκτιμήσεις ή τις εμπειρίες που κατά τη γνώμη τους είχαν οι πρέσβεις με τη σοβαρή τους προσωπικότητα, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Mm-hmm. Η δικιά μου δουλειά είναι να βρω λύσεις στο Σκοπιανό. Και αυτό απλώς που υπογραμμίζω είναι γιατί η λύση αυτή έχει όφελος για τη χώρα. Έχει όφελος οικονομικό, έχει όφελος κοινωνικό, έχει όφελος εθνικό, έχει όφελος γεωστρατηγικό. Δυναμώνει τη θέση μας διεθνώς της χώρας και μας δυναμώνει και απέναντι στο φύλλο λαό της όμορης χώρας μας. Και μας αφήνει φαντάζομαι να ασχοληθούμε με το ένα μεγάλο μέτωπο που είναι η Τουρκία. Έτσι έτσι είναι.
Δεν μπορούμε, η ελληνική διπλωματία ξυπνάει το πρωί και πρέπει να εξηγήσει στους ξένους τους αστερίσκους που βάζουμε για το όνομα. Μετά πρέπει να τους εξηγούμε γιατί είμαστε ενάντια στην ένταξη της Αλβανίας το ένα ή το άλλο ζήτημα, γιατί έχουμε τη μία ή την άλλη διαφορά, έχουμε το μειονοτικό, έχουμε τη χυμάρα κλπ. Μετά πρέπει να τους εξηγήσουμε γιατί στο Κυπριακό είμαστε αυστηροί για το θέμα των εγγύησεων. Έχει περάσει πια το μεσημέρι, έχουμε μπει το απόγευμα. Πάντως, πάμε στα ονόματα όμως. Πάμε στα ονόματα. Θα ήθελα να καταλήξω επί του ιστορικού. Στο οποίο αναφερθήκατε πριν πάμε. Να μην ανοίγουμε άλλο θέμα πριν κλείσουμε το προηγούμενο. Δεν το έχουμε κλείσει. Μισό λεπτό. Είναι το θέμα των ονομάτων. Ξαναέρχομαι στην ονομασία. Λοιπόν, να πούμε και αμέσως μετά περνάμε σε αυτά που λέτε. Εμείς, όπως ήταν πολύ σοβαρό ζήτημα οι εγγυήσεις και ασφάλεια στο Κυπριακό, που είχε φύγει από το τραπέζι και το ξαναβάλαμε πάνω στο τραπέζι, γιατί όλες οι κυβερνήσεις που το διαπραγματευτήκαν μετά από το 80 είχαν δεχθεί να έχουν κάποιο είδος δικαιώματα στην Τουρκία να παρεμβαίνει και ηγητικά δικαιώματα πάνω στην Κύπρο. Εμείς τα τελειώσαμε αυτά, μπήκαν πάνω στο τραπέζι, ο ΙΕ έχει συμφωνήσει ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτά τα κεφάλαια. Ανάλογα, στο Σκοπιανό έχει μεγάλη σημασία η λέξη που θα χρησιμοποιηθεί για τη Μακεδονία του, σύνθετη, όπως έχουν συμφωνήσει όλοι, τώρα ανακαλύπτουν κάποιες διαφορές και διαφωνίες, αυτή να μην είναι στην αγγλική, να είναι στην γλώσσα, στη γλώσσα ή στις γλώσσες αυτής της χώρας. Και η εθνικότητα στα διαβατήρια. Συγγνώμη, αυτής της γλώσσας. Αυτή η γλώσσα αυτής της χώρας θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει έτσι στο τέλος, αλλά κατά τη γνώμη μας στη διαπραγμάτευση θα πρέπει να είναι αμετάφραστη. Δηλαδή έχουμε χώρες οι οποίες είναι αμετάφραστες. Σρι Λάγκα, ας πούμε. Mm. Ποιος μεταφράζει τη Σρι Λάγκα? Είναι δεκτικός ο Ζάιρς αυτό? Ή ποιος καταλαβαίνει αν το Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ουσμπεκιστάν, Ταξιζιστάν είναι σύνθετες λέξεις που έχουν, ή σύνθετες ονομασίες κρατών που έχουν όλες το συνθετικό το ίδιο το στάν πίσω. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια διεθνή εμπειρία, την έχουμε μελετήσει και την αξιοποιούμε στην διαπραγμάτευση. Είναι δεκτικός ο Ζόραν Ζάεφ σε μια ονομασία με σλαβική αμετάφραστη? Αυτό θα δείξει η διαπραγμάτευση. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Το ίδιο αφορά και την εθνικότητα. Η πρότασή σας θα είναι περιγραφική να είναι η εθνικότητα, όπως θα υπάρχει στα διαβατήρια? Δεν προχωράω στο σύνολο των διαπραγματευτικών ζητημάτων, γιατί. Πάντως, εμείς είμαστε εδώ υποχρεωμένοι να σας ρωτάμε, κύριε Καλά Υπουργέ. Καλά κάνετε, και εγώ είμαι υποχρεωμένος. Γι' αυτό είμαι και εδώ. Κυρίτερα από τους Μακεδόνες στην Βόρεια Ελλάδα. Απλώς εγώ απορώ πως όλα αυτά τα ζητήματα που μας τα θέτει και η αντιπολίτευση ή αντιπολιτευτική πολιτική δεν τα θέσανε στον εαυτό τους, ούτε τα διαπραγματευόντουσαν. Δεν τα θέσανε. Και εγώ εδώ διαβλέπω μια διγλωσία για να δυσκολευτεί η λύση. Δεν λέω ότι δεν θα το κάνουμε, όπως είπα και για τη γλώσσα, αλλά δεν μπορεί αυτοί που παραδώσανε τη γλώσσα ως μακεδονική. Αν θέλετε να συμφωνήσετε, να δώσετε και το έθνος και τη γλώσσα και τα άλλα, ποιος θα σας εμποδίσει, κύριε Υπουργέ? Δεν θα τα δώσουμε. Λέω τώρα. Λέω αν εγώ, θέλετε. Αλλά άλλοι τα έχουν δώσει. Ναι. Άρα η πρότασή μας. Βασίλη Σύρωτας, αμέσως μετά. Η πρότασή μας, το λέω για να βγάλουμε καμιά είδηση. Δεν βγάλαμε τώρα. Βγάλαμε και αρκετές. Λοιπόν. Η πρότασή μας στο σύμφωνο, η δική μας πρόταση για την ονομασία, θα είναι ονομασία στη σλαβική διάλεκτο και αμετάφραστη. Η πρότασή μας, δεν λέω ότι θα τη δεχτούν. Ναι, εγώ να σας ξαναπώ το εξής. Στη συζήτηση που θα γίνει, το πρώτο πράγμα θα είναι ποιο θα είναι το όνομα, mm-hmm. το περιεχόμενο του ονόματος και το επίθετό του βασικά. Αφού το δεύτερο στοιχείο του ονόματος θα περιλαμβάνει τη Μακεδονία ως γεωγραφικό χώρο. Mm-hmm. Το δεύτερο θα είναι αν αυτό θα είναι μία λέξη ή δύο λέξεις. Το τρίτο θα είναι αν θα πρωτοδιατυπωθεί σε γλώσσα της χώρας εκείνης ή σε διεθνή γλώσσα. Και το τέταρτο είναι αν θα είναι σε διεθνή γλώσσα, αν θα είναι αμετάφραστο ή όχι. Αυτά είναι τα τέσσερα ζητήματα. Αυτή είναι η περιγραφή λοιπόν της ονομασίας. Και το πέμπτο είναι η χρήση. Βασίλη. Είναι ξεχωριστό. Νομίζω ότι αδικούμε τον συνάδελφο, θα πάρει πρώτο το δεύτερο. Δεν θέλω να μονοπολιστούμε. Μανώλη, κύριε Κοτάκη. Σας ακούω, κύριε Υπουργέ. Η χρήση έχει σημασία. Η διαπραγμάτευση έχει 7 στο όνομα. Έχει 7 ζητήματα, τα οποία δυστυχώς εμείς τα τακτοποιήσαμε γιατί ήταν άτακτα στο παρελθόν. Είναι το όνομα, η χρήση του ονόματος, η γλώσσα, η ταυτότητα, η εμπορική της χρήση, τα ακρονίμια και οι συντμεύσεις. Άρα είναι άλλο κεφάλαιο η χρήση. Ωραία.
Είναι σπουδαίο κεφάλαιο, αλλά είναι. Νομίζω πρώτα απ' όλα δικό μου. Από άποψη μεθόδου. Είχε κάτι να ρωτήσει για αυτό το θέμα. Όπω θέλετε εσεί. Μια πολύ, πολύ γρήγορη. Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σα. Αναφερθήκατε σε ό,τι έγινε πριν από 20 χρόνια. Υπάρχει κίνδυνο αυτή τη στιγμή, αν δεν. Διότι διέβλεψα αυτό στην απάντησή σα λίγο νωρίτερα, πριν πιάσουμε την ονοματολογία. Ότι αν δεν έχουμε συμφωνία με τα Σκόπια, υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να παρακάμψουν. Να μας παρακάμψουν, να το πω έτσι, και να μπουν σε διεθνείς οργανισμούς, ακόμα και αν προσπαθήσουμε εμείς να τους εμποδίσουμε. Ναι. Εάν εμείς δεν αποδείξουμε την καλή μας θέληση να βρεθεί λύση, και άλλη πλευρά μπορεί να αποδείξει ότι εμείς κακή τη θέληση δεν οδηγήσαμε τη συνεννόηση σε συμβασμό, τότε δικαιούται και εμείς χρησιμοποιήσουμε π.χ. βέτο για τη μία ένταξη της στο ΝΑΤΟ κλπ. Δικαιούται να προσφύγει σε τρίτα όργανα και να φύγει από το πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κλπ. Το έχει ξανακάνει. Και δεν βγήκαμε κερδισμένοι. Άρα υπάρχει ξανά αυτός ο κίνδυνος. Όχι, διότι η διαπραγμάτευσή μας είναι τέτοια που θέλει να βρει λύση και δεν αφήνει περιθώρια κακοπιστίας. Να διαμορφωθούν συνθήκες blame game σε βάρος μας δηλαδή. Όχι, δεν έχουμε κανένα λόγο. Εμείς θέλουμε τη λύση, καταλαβαίνουμε γιατί είναι αναγκαία. Ξέρουμε επίσης ότι δεν ξεκινάμε τη διαπραγμάτευση σήμερα, διότι δυστυχώς υπάρχουν πράγματα από πίσω μας. Υπάρχει η ενδιάμεση συμφωνία η οποία αποκαλεί αυτή τη χώρα Δημοκρατία της Μακεδονίας, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Από την άποψη της τυπολογίας των ονομάτων, είναι σύνθετη ονομασία με χρονικό προσδιορισμό το πρώην Ιουγκοσλαβική. Και που εμπεριέχει και τη λέξη Μακεδονία. Μην κοροϊδευόμαστε. Και το Ιουγκοσλαβική. Λοιπόν, να ρωτήσει ο Βασίλης ο Σκουρής. Ναι, και επίσης ένα λεπτό να το τελειώσω. Αυτή υπήρξε μετά το εμπάργκο, το οποίο εμπάργκο δεν το κερδίσαμε. Κερδίσαμε, βγάλαν κάποιοι πολλά λεφτά ονομασία, το όνομα του εθνικισμού, το εμπάργκο, ναι. Κατά την προσωπική γνώμη, βγάλαν μερικοί λαθρέμποροι πολλά λεφτά. Δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε. Τι γνώμη μου λέω. Είναι ακριβές αυτό που λέω. Όχι για τους βγάλαν λεφτά. Πότε έγινε δεχτή με το όνομα αφιέρωμα, όπως γνωρίζω από οδηγήσεις διπλωματών. Το 92, όταν χρειάστηκε να έρθει η ελληνική δύναμη του ΙΕ στην. Ναι, αλλά λέω η διάμεση συμφωνία το έδωσε επίσημα από την πλευρά μας. Και το εμπάργκο που προηγήθηκε και οδήγησε στην ενδιάμεση λύση δεν ήταν παραγωγικό, παρόλο που έκφραζε όλο αυτό που ήταν στο συλλαλητήριο, αυτή την αγωνία την πραγματική των ανθρώπων που θέλουν την ιστορική κληρονομιά και την ταυτότητά τους να μην τους την πειράζουν. Μετά πήγαμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου επικαλεστήκαμε βέτο που δεν υπήρξαν και το χάσαμε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης απαιτεί να βρούμε λύση. Εάν εμείς κακοφορμήσουμε, δεν θα έχουμε μόνο παραβιάσει την ενδιάμεση συμφωνία που είναι το λιγότερο, θα έχουμε παραβιάσει και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η Χάγη δεν έκρινε την ονομασία όμως. Είπε όμως πρέπει να τα λύσουμε αυτά τα ζητήματα ως δικαστήριο. Λοιπόν, Μανώλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το λέω έτσι με πολύ αγάπη, να διευκολύνουμε, γιατί είναι κρίμα. Ναι, αλλά κατάσταση σήμερα δεν είναι βασικός, δηλαδή είναι δεύτερη φορά που λοιπόν, συμβαίνει αυτό. Ο Βασίλης προσπαθεί να ρωτήσει κάτι. Μόνο να πω κάτι, κύριε Κρούλη. Τακτοποιήστε το μεταξύ σας, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Η κατάσταση σήμερα... Τονιστείς τα κανόνια σε αυτά. Η κατάσταση Βασίλη, προσπαθώ να είμαι ευγενής. Δεν θέλω να γίνω ευγενής έναντι κανενός. Λοιπόν, είπα δύο φορές να ρωτήσεις, δύο φορές διεκόπησες από το Μανώλη, δεν πειράζει. Προχωράμε. Βασίλη. Κύριε Υπουργέ, θα ρωτήσω το εξής, γιατί πραγματικά δεν μου αρέσει στην έννοια της προσπάθειας που γίνεται για μια πραγματική εθνική συνεννόηση. Γιατί μπορεί να έχετε δίκιο σε ορισμένα πράγματα που λέτε για την αντιπολίτευση. Όταν εξαπολύεται στον αέρα ότι πήραν πρώην πρωθυπουργοί που κάναν αυτά, μοιάζει σαν απειλή, βοηθάει κατά τη γνώμη σας στο διάλογο. Όταν το λέμε κάτι, γιατί δεν το λέμε μέχρι το τέλος. Όχι, δεν απειλεί κανείς κανέναν. Ναι. Και εσείς ιδιαίτερος δημοσιογράφος δεν έπρεπε να νιώθετε απειλή. Όχι, δεν το λέω για μένα, λέω για το πολιτικό σύστημα και πώς συζητείτε απειλή. Εγώ. Απλώς αυτό εγώ που λέω. Είμαι υποχρεωμένος να βρω την αλήθεια για αυτά που λέτε και πρέπει να πιέσω για αυτά. Πολιτικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να ξεσηκώνει τον ελληνικό λαό ώστε να αρχίζει το θέμα το μακεδονικό και τη ονομασία σήμερα και όλες οι παρθένες μαζευτήκανε και βλέπουν κάποιον ο οποίος είναι άγριος και κακός. Δεν είναι έτσι. 25 χρόνια κυβερνήσανε. Το πρόβλημα δεν το φτιάξαμε εμείς. Εγώ το βρήκα το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα μπορούσε να το έχει λύσει ο Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να το έχει λύσει κάποιος άλλος. Δεν λύθηκε. Τώρα, έγιναν προσπάθειες για να λυθεί. Εδώ και δύο μήνες ακούω τι καταπληκτικά που τα κάναν όλα πριν και πώς εμείς τα κάναμε στραβά. Δεν είναι αλήθεια αυτό.
Και να πάμε μετά και στη μυστική διπλωματία. Εμείς δουλεύουμε μόνο με τους υπηρεσιακούς, δεν δουλεύουμε με τους πρώην διοικητές, ας πούμε, της ΕΕΠ ή παραρτημάτων της ΕΕΠ. Να μην το πω αυτό. Δηλαδή, μπορούν να μας υβρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι κάνουμε πράγματα, δεν κάνετε τα έργα όμνες, δεν δίνετε το όνομα κλπ. Άνθρωποι οι οποίοι. Τι τους λέω. Ρε παιδιά, στη διαπραγμάτευσή σας, στη διαπραγμάτευσή σας που κάνατε, να τα κάνατε. Και το όνομα που θέλατε και τον τρόπο που θέλατε να τα παίρνατε. 25 χρόνια κυβερνήσατε. Εμείς τώρα είμαστε εδώ, από τις 14 του Γενάρη έχουμε μπει στη διαπραγμάτευση και κοντεύουν πια να μας πούνε ότι διαλύσαμε τη χώρα. Εγώ λέω για παράδειγμα, γιατί ακούμε ότι διάφοροι πρωθυπουργοί δέχτηκαν ένα χ, διάφοροι κάνανε οτιδήποτε άλλο ή ονομασίες ή οτιδήποτε και μένουν στον αέρα όλα αυτά. Όχι, δεν ταιριάζεται μια κατεύθυνση. Διάφοροι παλιοί. Διάφοροι παλιοί διπλωμάτες, όπως είναι η κυρία Γροσομανίδου, όπως είναι ο κύριος Ζαχαράκης, οι οποίοι δεν αναφέρθηκαν από μένα και είπα ότι δεν σχολιάζω κιόλας, καταλογίζουν στους πρωθυπουργούς της εποχής που υπηρετούσαν ότι κάνανε όχι καλές διαπραγματεύσεις. Τα πρακτικά του Συμβουλίου Αρχηγών πρέπει να δώσει τη δημοσιότητα. Κύριε Σκουρή, εγώ μάλιστα είπα ότι εγώ δεν σχολιάζω τις δηλώσεις των διπλωματών. Για να θυμόμαστε πώς θεωρείται. Ο μη σχολιασμός απειλεί. Λέω. Για συνεννοούμαστε. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Εγώ συνεννοούμαι γιατί σε κυβερνητική ανακοίνωση ήταν ότι κάποιος πρωθυπουργός είπε Μακεδονία και δέχτηκε το Μακεδονία Σκόπια. Συνεπώς συνεννοούμαστε. Λέω τώρα. Παραπέρα, κάνω ακόμα μια απευθεία ερώτηση. Τα πρακτικά του Συμβουλίου Αρχηγών το 1992 πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα. Αυτό είναι υπόθεση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος αν τα ζητήσουν τα κόμματα και οι διάδοχοι. Δεν είναι μόνο αποκλειστική ευθύνη του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι κανόνες οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του ελληνικού κράτους και την προστασία εκείνων των πληροφοριών που το ελληνικό κράτος δεν θεωρεί ότι πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα με τρόπο μάλιστα που θα τα γνωρίζει στη λεπτομέρειά του κάθε τρίτος ξένος. Αυτό δεν είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Εμείς στο Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε μια διαδικασία. Σας δεσμεύω αυτό που παρακαλέτε. Εμένα δεν με δεσμεύει καμία πολιτική στην οποία δεν δεσμευτήκαν οι αρχηγοί ή οι παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτήν. Δηλαδή η κυρία Δαμανάκη είναι προκάτοχος του κύριου Τσίπρα με την ευρεία έννοια. Δεν είναι προκάτοχος η κυρία Δαμανάκη του κύριου Τσίπρα. Είχε διασπαστεί ο συνασπισμός. Εντάξει, τώρα τότε είναι και προκάτοχος του Χαρίλος ο Φλωράκης κλπ. Όχι βέβαια. Κνήτης ήταν ο Τσίπρας. Ίσα-ίσα. Πάμε τώρα να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτό στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Αν μπορώ να έχω στο παράθυρο την Νικόλ Λιβαδάρη μαζί μας. Νικόλ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας έδωσε την είδηση ο Υπουργός απόψε και νομίζω... Και όχι μόνο αυτή, απλώς συγκράτησα αυτή για να προσπάθησα να το συμπυκνώσω γιατί παρακολουθούν, ξέρω, σε δημοσιογραφικά γραφεία αυτήν την ώρα, είχα πολλά μηνύματα νωρίτερα, οπότε νομίζω καλό είναι να περιγράφουμε τι βγήκε μέχρι τώρα. Σεραφείμ, νομίζω ότι αυτή η είδηση, το σύμφωνο που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών ότι ετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση και θα το παρουσιάσει μέσα στο επόμενο διάστημα, θα καθορίσει όχι μόνο την δυναμική, την περαιτέρω δυναμική της λύσης, αλλά και τη δυναμική στις κινήσεις στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτό θέλω να μας πεις. Όπου ήδη ακριβώς έχουμε, θα έλεγα, μια επανατοποθέτηση. Μια πρώτη ένδειξη επανατοποθετήσεων των πολιτικών κομμάτων με βάση το μακεδονικό. Τι έχουμε μέχρι στιγμής? Δεν έχουμε εθνική γραμμή. Αυτό είναι σαφές μετά το καθαρό όχι, όχι σε όλα της Νέας Δημοκρατίας και τη σκληρή γραμμή του Προέδρου της. Έχουμε επίσης ένα περίπου όχι από την Ένωση Κεντρών. Έχουμε όμως, παρότι δεν έχουμε εθνική γραμμή, ενδείξεις μιας εν δυνάμει ευρείας συνένεσης. Γιατί από εδώ και πέρα κρατήσουμε τα υπόλοιπα που έχουμε. Μια άσκηση ισορροπίας από τον Πάνο Καμένο και από τους ανεξάρτητους Έλληνες, μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας. Σήμερα για μια ακόμα φορά διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα για την κυβερνητική συνοχή, ότι έχει εμπιστοσύνη στη διαπραγμάτευση του Υπουργού Εξωτερικών. Δεύτερη φορά που το λέει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ότι έχω εμπιστοσύνη στη διαπραγμάτευση του Νίκο Κοντζιά. Ακριβώς. Με τον όρο πάντοτε, τον γνωστό που θέτει, ότι δεν θα υπάρχει ο όρος Μακεδονία. Θυμάμαι ότι ο κύριος Κοντζιάς μας είχε πει την προηγούμενη φορά ότι δεν τον δέχεται στα ελληνικά και ας το κρατήσουμε για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Είναι μια δύσκολη άσκηση πάντως πολιτικά αυτή που επιχείρει ο κύριος Καμένος. Προσπαθεί να μην διαρρήξει αφενός την κυβερνητική συνοχή, αφετέρου να μην ρισκάρει τη σχέση του με το συντηρητικό ακροατήριο του κόμματός του. Θα δούμε πώς θα του βγει. Είπες όμως για τη σύγκληση. Ακριβώς. Ότι διαμορφώνεται
διαμορφώνονται κάποιες συγκλήσεις. Και πάμε στη σύγκληση. Λοιπόν, όπου εδώ τι έχουμε. Έχουμε επίσης μια καθαρή πάγια θέση του ΚΚΕ υπέρ λύσης υπό συγκεκριμένες και σαφείς προϋποθέσεις, που μέχρι στιγμής στο διαπραγματευτικό πλαίσιο φαίνονται να τηρούνται. Έχουμε ένα ναι, καθαρό ναι, και ένα ίσως από το κίνημα αλλαγής, και εδώ έχει ενδιαφέρον. Έχουμε ένα καθαρό ναι από τον Σταύρο Θεοδωράκη, με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του ως τώρα έχει πει ότι θα ψηφίσει και τη συμφωνία, πάντοτε υπό τις προϋποθέσεις που λέμε. Και έχουμε ένα ίσως από τη Φόφη Γεννηματά, το οποίο πατάει, ακροβατεί σε πολύ δύσκολο και, σε ένα πολύ δύσκολο και σύνθετο σκηνικό στον ενίο φορέα της κεντροαριστεράς. Εκεί υπάρχει η τοποθέτηση του Γιώργου Παπανδρέου, του Σταύρου Θεοδωράκη και του Γιώργου Καμίνη υπέρ της λύσης με παραλλαγές. Υπάρχει μια απόσταση του Νίκου Ανδρουλάκη, του δεύτερου ισχυρού πόλου, και υπάρχει κατά τις πληροφορίες και κατά τις δημόσιες επίσης τοποθετήσεις που έχουμε και μια πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα έως άρνηση του παλιού πατριωτικού ΠΑΣΟΚ που βλέπει με καχυποψία, αυξημένη καχυποψία. Με άλλους όρους όμως από ό,τι στη Νέα Δημοκρατία, να το ξεχωρίσουμε. Απολύτως. Τελείως διαφορετικού. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε μια στροφή στη μη λύση. Δηλαδή η θέση που διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ καθαρά ότι η Νέα Δημοκρατία προτιμά τη μη λύση, είπε σε κάποια μεταγενέστερη στιγμή. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα τα συζητήσετε εκτενώς στην πορεία. Τώρα, σε αυτή την προοπτική συνένεση που διαμορφώνεται και με τα αγκάθια που περιγράψαμε, μπορεί ενδεχομένως στο κομμάτι της δημοκρατικής συμπαράταξης τη δίωδο απεμπλοκής να τη δώσει αυτή η πρόταση, η θέση μάλλον του Ευάγγελου Βενιζέλου, η οποία έχει να κάνει με το αν οι διεθνείς συνθήκες υπερισχύουν των συνταγματικών αλλαγών και πώς μπορεί να λειτουργήσει σε ένα άλλο επίπεδο μια υπογραφή συμφωνίας διεθνούς που θα αναγκάζει την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να αποτυπώσει αυτές τις δεσμεύσεις και στο Σύνταγμά της. Έχει ενδιαφέρον όμως, είναι ένα παιχνίδι που μόλις αρχίζει και έχει ενδιαφέρον που θα οδηγήσει. Θα έλεγα να κρατήσουμε και μια πρόσφατη δήλωση του, μια εκτίμηση του Προέδρου της Βουλής, του Νίκου Βούτση, ότι το μακεδονικό οριζόντια μπορεί να οδηγήσει σε αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη. Νικόλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αφιερώσουμε άλλα 30 δευτερόλεπτα να ακούσουμε τη δήλωση, να δούμε τη δήλωση του κυρίου Καμένου σήμερα το απόγευμα, για να τη βάλουμε και αυτή στη συζήτηση. Η πάγια θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων διατυπωμένη σε όλα τα συνέδρια και επιστοποιημένη και από το πολιτικό συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε πριν από λίγες μέρες, είναι ότι δεν θα συμφωνήσουμε σε καμία ονομασία στο όνομα των Σκοπίων που θα έχει τον όρο Μακεδονία ή παραγωγό του. Δηλαδή, κρατούμε την εθνική θέση του 1992 του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμπιστευόμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, για να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, διότι πράγματι ζητούμε να υπάρχει λύση και βεβαίως επιθυμούμε η λύση αυτή να έχει τον απαράβατο όρο τον οποίο εμείς θέτουμε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, στις 18 Δεκεμβρίου εδώ, σε αυτό το στούντιο, σε αυτή την εκπομπή, είχατε για πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά... Και η τελευταία φορά που πήγα σε εκπομπή, έτσι, ναι, δεν πάω σε... Αλλά είχατε διατυπώσει, όταν σας ρωτήσαμε, εάν μπορεί να περάσει μία συμφωνία για τα Σκόπια από την Ελληνική Βουλή. Είχατε πει λοιπόν τότε ότι είσαστε βέβαιος ότι μπορεί να διαμορφωθεί πλειοψηφία βουλευτών. Όχι κομμάτων, είπατε, πλειοψηφία βουλευτών. Ναι. Ρωτώ, είστε εξίσου βέβαιος ή περισσότερο ή λιγότερο βέβαιος ότι όντως αυτό το σύμφωνο, εάν εξελιχθούν τα πράγματα ομαλά, μπορεί να περάσει από την Ελληνική Βουλή? Να ξαναπώ, έχουμε τη Χρυσή Αυγή, την Ένωση Κέντρου, τη Νέα Δημοκρατία Κεντρών, οι οποίοι είναι κατά μιας συμφωνίας και μιας λύσης, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Δεν τους βάζω σε ίδιο τσουβάλι. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει μια πληθώρα κομμάτων. Εγώ λοιπόν διευκρίνησα στη συζήτηση που κάναμε ότι η Ελληνική Βουλή δεν είναι βουλή κομμάτων απλώς. Είναι βουλή και βουλευτών και το Σύνταγμα προβλέπει τις ευθύνες των βουλευτών. Προέβλεψα λοιπόν ότι, και έχω μετρήσει στο βαθμό που μπορώ να μετρήσω και να εκτιμήσω πολιτικά, ότι θα υπάρξει πλειοψηφία βουλευτών στη Βουλή και θα περάσει.
Και από τότε, αν θυμόμαι καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ προσέθεσε και μια βουλευτή, την κυρία Μεγαλοοικονόμου, στις γραμμές του. Το ποτάμι έχει μια πολύ θετική στάση απέναντι, και υπεύθυνη θα έλεγα, στάση απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Μόνο αυτές οι δυνάμεις δίνουν όχι απλώς πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα παραμένω στην εκτίμησή μου και πιο αισιόδοξος τώρα. Πιστεύετε ότι και βουλευτές από το κίνημα αλλαγής, μάλλον από την Δυσή, από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, μπορούν να στηρίξουν, μπορούν να ψηφίσουν? Εγώ έχω ακούσει με προσοχή τον πρόεδρο της ΔΗΜΑ, τον κύριο Θεαχαρόπουλο. Νομίζω ότι θα προσθέσει τη φωνή και την ψήφο του σε μια καλή συμφωνία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Και άλλοι βουλευτές. Να σας πω κάτι. Μου είπε πριν ο κύριος Σκουρής ότι αν είναι ακούγμα απειλητικά, αλλά δεν θα φέρεσε το επιχείρημά μου από τη φερέτρα μου. Αναρωτιέμαι, έχουν ενημερωθεί και έχουν διαβάσει τις διαπραγματεύσεις που έκαναν οι πρωθυπουργοί τους ή επί της πρωθυπουργίας πρωθυπουργών του ΠΑΣΟΚ για τη Φύρο? Και οι διαπραγμάτευσεις που εμείς κάνουμε φέρνει πιο πολλά ή λιγότερα? Εγώ λέω το εξής, ότι περάσαν τα χρόνια, οι θέσεις της χώρας υποχώρησαν εξαιτίας του εμπάργκο, της απόφασης της Χάγης και άλλων πολλών πραγμάτων, και παρόλα αυτά αυτό που εμείς έχουμε καταφέρει και διεκδικούμε στη διαπραγμάτευση είναι πολύ πιο μπροστά από αυτό που διεκδικούσαν εκείνοι. Τώρα, αν για αντιπολιτευτικούς λόγους θέλουν κάποιοι να ξεχάσουμε τι διεκδικήσαν εκείνοι και να βάλουμε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά, και βλέπω κάθε εβδομάδα προσθέτουν και άλλο ένα στοιχείο, είναι μια συζήτηση αντιπολιτευτικής τακτικής. Δεν είναι όμως παράδοξο κάνει... από την άλλη, δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι εσείς για να περάσετε αυτή τη συμφωνία επικαλείστε το γεγονός ότι μπορούν να διαμορφωθούν συγκλήσεις. Συμβαίνει σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου αυτό. Και από την άλλη ο κυβερνητικός σας εταίρος, ο κύριος Καμένος, από τη μία να λέει ότι σας στηρίζει και από την άλλη να λέει τον ότι ευχαριστώ που με στηρίζει, δεν θέλει όρο Μακεδονίας, δεν θέλει σύνθετη ονομασία και όρο Μακεδονία. Μου επιτρέπετε να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, επειδή ακούω αυτά περί εθνικής γραμμής και εγώ κατανοώ την εθνική πατριωτική γραμμή διαφορετικά. Δεν την κατανοώ αν συμφωνεί ο κύριος Μητσοτάκης ή όχι με τη γραμμή που έχει η κυβέρνηση. Την κατανοώ αν η κυβέρνηση προτάσει πατριωτικούς λόγους εθνικά αναγκαίως για την πολιτική που ακολουθεί. Και σας εξήγησα ότι αν θέλουμε να είμαστε συνεκτικοί στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αν θέλουμε να έχουμε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή, αν θέλουμε να μην διαλυθεί αυτό το κράτος αλλά να πλουτίνει, να μεγαλώσει, να δυναμώσει μέσα από μια συνεργασία, αν θέλουμε να μην έχουμε κακές επιπτώσεις από μη διαπραγμάτευση, τότε αυτό που κάνουμε είναι το πατριωτικό και εθνικό ορθό. Τα άλλα, π.χ. της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι το κομματικό ορθό προκειμένου να μην υπάρξουν αντίρροπες. Το ίδιο λέει και ο κύριος Καμένος περίπου με αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία πλέον. Γιατί άλλη στάση είχε πριν. Δεν λέει ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, δεύτερον, δεν είναι η πρώτη κυβέρνηση στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα που υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σε ένα ζήτημα που δεν είχε τεθεί στην προγραμματική συμφωνία. Το ζήτημα των ονόματων Σκοπίων δεν υπήρχε στη συμφωνία που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, διότι ο κύριος σκοπός και στόχος αυτής της κυβέρνησης ήταν τα μνημόνια, να βγούμε η οικονομία. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης, αλλά λέω στη συμφωνία ανάμεσα στα δύο κόμματα. Κατά συνέπεια, είναι στα πλαίσια του δικαιώματός του να έχει αυτό το κόμμα, και το σέβομαι απόλυτα, μια διαφορετική άποψη. Θέλω να πω το εξής, ότι βλέπουμε πόση μεγάλη εντύπωση κάνει σε όλους ότι το πιο μικρό κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση έχει τη δικιά του αυτοτελή άποψη. Να σας θυμίσω εγώ ότι στις μονοκομματικές κυβερνήσεις του παρελθόντος υπήρχαν διαφορετικές απόψεις εντός των κομμάτων, που είναι, ας πούμε, σε εισαγωγικά δημοκρατικό είναι η κατά γνώμη μου, αλλά με βάση τη λογική που ακούω, πιο μεγάλο λύσιμα. Να σας πω τη μάχη που δόθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας για το Κυπριακό, όπου μειοψήφισαν υπουργοί άμεσα συνδεδεμένοι με το θέμα και πλειοψήφισαν υπουργοί με διαφορετικό θέμα όσον αφορά το σχέδιο ΑΝΑΝ. Να σας πω ότι δεν υπήρχε συμφωνία για μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το χειρισμό της Φύρου μου. Δεν υπάρχει ούτε και σήμερα, αλλά λέω ως κυβέρνηση. Να σας πω ότι στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ υπήρχε μια συνεχή διαμάχη ανάμεσα στην πατριωτική πτέρυγα, όπως ήθελε να αυτοπροσδιορίζεται, δεν θέλω εγώ να τους αυτοπροσδιορίζω, του ΠΑΣΟΚ και τους εξυγχρονιστές. Δηλαδή επιτρέπεται να υπάρχουν αντιθέσεις και συγκρούσεις μέσα στα κόμματα και δεν επιτρέπεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε δύο κόμματα όταν είναι στην εξουσία, γιατί και οι άλλοι
όταν τσακωνόντουσαν, π.χ. στη διαδοχή του Παπαδρέου που υπήρχε ο εξυγχρονισμός και ο πατριωτισμός, κυβερνούσαν. Δηλαδή, άμα είναι ένα κόμμα, μπορεί να τσακώνεται. Αλλά η κυβέρνηση πρέπει να έχει μια ενιαία στάση. Είναι άλλο πράγμα διαφορετικές απόψεις. Και είναι άλλο πράγμα, για παράδειγμα, ενιαία... ο Υπουργός Άμυνας να λέει: εγώ θα έχω μια δική, θα καταψηφίσω. Ο οποίος θα πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Ναι. Στο Υπουργικό είναι διαφορετικό πράγμα, θέλω να πω. Στα υπουργικά συμβούλια των κυβερνήσεων που έχουν προηγηθεί υπήρξαν ψηφοφορίες με πλειοψηφίες και με μειοψηφίες. Κυβερνητική γραμμή υπάρχει. Η κυβερνητική γραμμή είναι αυτή που εκφράζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Κάναμε 3 υπουργικά συμβούλια και έχουμε αποφάσεις. Οι αποφάσεις των Υπουργικών Συμβούλιων είναι η γραμμή της χώρας. Κάναμε. Η γραμμή εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας και μπορεί να την εκφράσει σε συνάρτηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας αρμόδιος υπουργός. Το ότι μπορεί να έχουν υπουργοί διαφορετική γνώμη, πάρτε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Πάρτε τη Βρετανική κυβέρνηση σήμερα, πάνω σχάρη. Της λέει κανένας να παραιτηθεί γιατί ο Μπόρις Τζόνσον δεν έχει τις ίδιες απόψεις για το Brexit με τη Μέη. Κανένας δεν το λέει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ελληνική πρωτοτυπία. Αν υπάρχει μια διαφωνία σε μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα πρέπει να παραιτηθεί. Δηλαδή, λέτε ότι ο κύριος Καμένος, ο Υπουργός Άμυνας, εάν μέχρι τον Ιούλιο. Ο κύριος Μπόρις Τζόνσον είναι Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, της Βρετανίας και διαφωνεί για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με την Πρωθυπουργό του. Δεν σας άκουσα να λέτε ότι είναι παράλογο. Όχι, γιατί προφανώς δεν κατοικώ στο Λονδίνο, κατοικώ στην Αθήνα. Όχι. Άρα εκ των πραγμάτων οι προτεραιότητές μου έχουν να κάνουν με την ελληνική κυβέρνηση. Ο κύριος Καμένος με τις δηλώσεις του έδωσε την αυταπάτη σε ορισμένους ότι υπάρχει δυνατότητα σήμερα να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Ναι, αυτό αφορά προφανώς τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άλλο ρωτώ. Και άλλες δυνάμεις. Επειδή τον Ιούλιο, εάν όλα έχουν εξελιχθεί ομαλά, ναι. Και εγώ προσωπικά το εύχομαι. Ευχαριστώ. Και έχουμε έρθει σε μία συμφωνία, ναι. Για όλο το. Μια λύση πακέτου. Ναι. Ο κύριος Καμένος που διαφωνεί με αυτή τη λύση πακέτου. Θα το ψηφίσει. Όχι, και δεν θα το ψηφίσει. Θα πει θα είναι ο Υπουργός Άμυνας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, από την οποία θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ένταξη. Εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Α. Οι διαδικασίες της ΣΦΥΡΟΜ είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Άρα, γι' αυτό σας λέω, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ θα είστε εσείς δηλαδή. Στο Υπουργικό Συμβούλιο υπάρχει πλειοψηφία και μειοψηφία. Δεν είναι κάτι το παράξενο. Μπορούσε να συμβεί και σε μονοκομματική κυβέρνηση. Αν μπορεί ο Υπουργός να διαφοροποιείται, κύριε Υπουργέ Δημοσίως, ναι. Και να εκφράζει άλλη πολιτική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θυμάμαι να υπήρχε αυτό το θέμα το 1992-1993. Θυμάμαι δύο ομάδες. Εντός της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά, επί Μακρό να είναι υπουργός. Λέτε ότι εξωτερικών, μπορεί να υπάρχει σήμερα. Υπουργικών, μα ο Υπουργός Άμυνας διαφωνεί. Υπάρχει ως φάκτο, ως δεδομένο. Δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει. Και μπορεί να παραμείνει, λέτε, μετά στην κυβέρνηση. Αν στηρίζει το συνολικό κυβερνητικό έργο, θα παραμείνει με αυτή τη διαφοροποίησή του. Δεν θα είναι και η πρώτη φορά που υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε δύο κόμματα, τα οποία όμως δεν θέλουν να ρίξουν αυτή την κυβέρνηση, ότι έχουν στο κύριο ζήτημα που αποσχολούσε και για την οποία φτιάχτηκε η κυβέρνηση, δηλαδή τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, κοινή συναντήληψη. Επικοινωνείτε με τον κύριο Καμένο όλο αυτόν τον καιρό, σας ρωτά, έτσι, παρακολουθεί, θέλει να μάθει την, το πώς... Τον ενημέρωσε και ο Πρωθυπουργός πριν και από το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, ξεχωριστά, ναι, ως αρχηγό, την Παρασκευή. Τον ΑΝΕΛ. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει στις τελευταίες δύο εβδομάδες 3 Υπουργικά Συμβούλια. Και ήταν οι αποφάσεις των υπολείπων ομόφωνες. Δεν κατάλαβα τι το τρομερό έχει. Λες, στην Ελλάδα παριστάνουμε ως τα πιο φυσιολογικά πράγματα που προκύπτουν στη δημοκρατία να είναι ένας παραλογισμός που δεν συνάδει με την δημοκρατική επιβίωση, διαδικασία, ανάπτυξη μιας κυβέρνησης. Παντού στον κόσμο υπάρχουν υπουργοί που έχουν διαφορετικές απόψεις. Παντού στον κόσμο υπάρχουν ακόμα και κυβερνήσεις μειοψηφίας. Όλος η Μπενολούξ και όλος ο Βορράς ο Σκανδιναβικός κατά κανόνα έχουν κυβερνήσεις μειοψηφίας. Υπάρχουν αυτά. Δεν είναι παράλογα. Εμείς ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι η δημοκρατία πρέπει να έρθει στα μέτρα. Μας δεν μας κάνει ο Τσίπρας, διαφωνεί ο Καμένος, μπας και το ρίξουμε να φύγει ο Τσίπρας. Με αφορμή το ζήτημα το μακεδονικό. Περί αυτού πρόκειται. Και ξαφνικά κινητοποιούνται όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θα έπρεπε να κινητοποιούνται, δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν στα πολύ ορθά από την σκοπιά της δημοκρατίας διεξαγόμενα συλλαλητήρια, δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν, διότι οι άνθρωποι δοκιμάστηκαν, εφάρμοσαν την πολιτική τους και τα είχαν δώσει όλα αυτά που φωνάζουν να μην δώσουμε εμείς, που δεν τα δίνουμε. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή πρόκειται περί ιδιογλωσίας, υποκρισίας, που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα μόνο. Βγήκε ο κύριος Ζάεφ και είπε ότι καταργώ την οδό του Αγίου Αλεξάνδρου που διασχίζει από τους Ευζώνους μέχρι πάνω στα Σκόπια, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και καταργώ επίσης την ονομασία, θα το πω οδό Φιλίας, ηλιοφόρο Φιλίας, και καταργώ επίσης την ονομασία του αεροδρομίου του Αγίου Αλεξάνδρου. Βγήκε αντιπολίτευση και είπε χαρά στο πράγμα.
Αν ήταν χαρά στο πράγμα, γιατί δεν το πήραν 25 χρόνια. Και να σας πω και κάτι. Δεν το έχει η Φύρομαι εξ αρχής αυτής της ονομασίας. Θυμόσαστε πότε τις έβαλε. Το 2007. Το 2007 επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας. Και βγήκε η Νέα Δημοκρατία και είπε ότι αυτός είναι λόγος να μην συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Έκαναν διαπραγματεύσεις τότε που βγήκε. Ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό ατόπιμα. Ότι αυτό είναι πολιτικό μεγάλο φάουλ το οποίο δεν μπορούμε να το πάρουμε υπόψη μας. Όταν λοιπόν έγινε, ήταν τρομερό γεγονός. Το οποίο γεγονός συγκλώνησε την Ελλάδα. Συγκλώνησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την έφερε να κάνει αυστηρότατες δηλώσεις. Και όταν εμείς με τη διαπραγμάτευσή μας μειώνουμε, δεν εξαλείφουμε, μειώνουμε τον αλυτρωτισμό και παίρνουμε πίσω όλα αυτά τα άθλια πράγματα που συνέβησαν επί Νέας Δημοκρατίας εξαιτίας του Κρουεύσκη, λένε τι είναι αυτό, δεν μας υπαρκεί. Μα εσείς στην περίοδο της δικιάς σας κυβέρνησης γίνανε αυτά. Και εμείς τα μαζεύουμε. Γιατί αυτό είναι που λέω εξ αρχής. Βρήκαμε μια κατάσταση η οποία δεν θα έπρεπε να είχαμε φτάσει μέχρι εδώ. Τώρα, γιατί βέβαια, μαζεύουμε αυτή την κατάσταση. Σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία και άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη για το γεγονός ότι δεν ενημερώσατε εγκαίρως, δεν συγκαλέσατε το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Προτίθεστε να το κάνετε αυτό το επόμενο διάστημα, χρειάζεται. Όταν θα έχουμε προχωρήσει και θα έχει. Και θα χρειάζεται ανανέωση ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα κάνω ασφαλώς. Αλλά όταν ενημερώνει ο Πρωθυπουργός της χώρας τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, εγώ τι να ενημερώσω τα στελέχη των κομμάτων. Προηγείται και είναι ένα γεγονός η ενημέρωση των προέδρων και γενικών γραμματείων των κομμάτων. Επί της μέτρησης κεφαλών σε περίπτωση ψηφοφορίας, έχετε μπετοναρισμένους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, διότι υπάρχουν και βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Βορείου Ελλάδος, όχι εσείς προσωπικά, ενώ η κυβέρνηση. Εγώ. Ενώ η κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι Πράττω. Το ξέρω, το ξέρω. Ναι, αναφέρομαι. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει αυτή την πλειοψηφία με τα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάποιος διαφοροποιηθεί, εγώ δεν είμαι ο Θεός για να ξέρω τι έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Είναι θέμα εσωκομματικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που είναι ψυχή και σώματι σύμφωνη με την κυβερνητική πολιτική. Κομματική πειθαρχία πρέπει να υπάρξει αυτό. Δεν μπορώ εγώ να βάλω όρους σε ένα κόμμα που δεν ανήκω. Όχι, λέω ως γενική ιδέα. Όχι, γιατί θα δώσουμε στη Νέα Δημοκρατία να έχει κομματική πειθαρχία. Δεν νομίζω. Αυτό θα το χειριστούν στη Βουλή οι αρχηγοί των κομμάτων. Σας ακούω τόση ώρα ελαφρώς μελαγχολικά, πρέπει να σας πω. Στο αυριανό πρωτοσέλιδο της Εστίας ο τίτλος μας είναι. Αφού το γράψατε πριν με ακούσετε. Έχετε μελαγχολήσει και δεν αντιστοιχείτε. Σας ακούω γιατί το επιβεβαιώνετε. Νευρική κρίση στην Αθήνα, γενικό σκιοπητήριο στα Σκόπια. Το λέω αυτό γιατί τη στιγμή που εδώ γίνεται όλο αυτό το φεστιβάλ, από το πρωί έχουμε κυβέρνηση ίντερνετ και Twitter. Η κυβέρνηση κοιμάται με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ξυπνάει με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Να. Ξυπνάει με διάφορες. Πες όμως με διάφορες, τι εννοείς, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αυτό. Με δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν. Ναι. Με δηλώσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη υπάρχει ένα βίντεο του 1994. Τη στιγμή που υπάρχει αυτό. Όπου τίθεται υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο συνεχής δημόσιος διαπληκτισμός μελών των κοινοβουλευτικών σας ομάδων. Δεν υπάρχει μόνο μια διαφωνία του Υπουργού Άμυνας του κ. Καμένου. Βλέπετε από το πρωί με λυμμένα τα ζωνάρια, ο κ. Παπαδόπουλος με τη μία, ο κ. Δημήτρης Καμένος από την άλλη, ο κ. Μπαλαούρος. Ζωντανή δημοκρατία. Ζωντανή δημοκρατία. Γιατί μην ασχολείται με ζωντανή δημοκρατία. Θα σας πω γιατί. Διότι οι Σκοπιανοί τη στιγμή που εμείς κάνουμε μεταξύ μας δημόσια διαπραγμάτευση αυτού του τύπου και βγάζουμε τα μάτια μας συνεχώς μιλώντας για το παρελθόν, κύριε Υπουργέ, μόλις τελείωσε το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών χθες, ο πρόεδρος Ιβανόφ είπε ότι υπήρξε γενικό εμπάργο, συμφωνία μεταξύ τους. Να μην κάνουν την παραμικρή δήλωση για να μην δεχτούν πιέσεις στις διαπραγματεύσεις. Και εμείς από το πρωί μέχρι το βράδυ κάνουμε ένα διαγωνισμό. Ποιος θα επιρρύψει στον άλλο περισσότερο σύμφωνα για το παρελθόν. Δεν υπάρχει στα Σκόπια. Θα μπορούσαμε. Τα είπε όλα. Εγώ βλέπετε ότι τόση ώρα δεν μιλάω. Αλλά θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να σας αντιτείνει κανείς ότι στις τάξεις της κυβερνήσεώς σας υπάρχει υπουργός που δημοσίως με αφορμή το προσφυγικό χαρακτήρισε τα Σκόπια Μακεδονία και ο κ. Καμένος ζήτησε την αντικατάστασή του. Ασχέτως αν δεν την αντικαταστάθηκε. Ο ίδιος εξήγησε ότι μπορούσε τον ερμό του λόγου. Βεβαίως. Για τον όταν, γιατί καμιά φορά γλώσσα λανθάνουσα. Ναι, αλλά έχει μεγάλη διαφορά. Να σας πω κι άλλο. Επιτρέψτε μου να σας πω. Έχει μεγάλη διαφορά αν θα το έλεγα εγώ ως αρμόδιος υπουργός ή κάποιος τον ερμό του λόγου του. Εμείς εδώ συζητάμε για τις διαπραγματεύσεις που γίνανε. Έχετε δίκιο. Και δεν τσακώνουμε για τις διαπραγματεύσεις. Επιτρέψτε να σας πω. Αλλά γνωρίζετε. Εγώ κάνω διαπραγματεύσεις μόνο με υπηρεσιακούς. Δεν έχω ούτε ένα συνεργάτη μου με στη διαπραγμάτευση. Είτε για τη Φύρομαι, είτε για την Αλβανία, είτε για το Κυπριακό ή οτιδήποτε. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις κάναν τις διαπραγματεύσεις με ανθρώπους εξωκυβερνητικούς.
με άνθρωπο που ήταν της ΕΥΠ, της ΚΥΠ τότε. Δεν ζει πια. Ναι, εξαιρετικό το βιβλίο, και εγώ σας προτείνω να το δώσετε μαζί με την εφημερίδα σας. Να το δώσετε με την εφημερίδα σας, το αποκαλύπτω. Λοιπόν, να το δώσετε, να το διαβάσουμε. Τι λέει ο άνθρωπος, γιατί εκεί λέει ο διαπραγματευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν είναι υπηρεσιακός παράγοντας, ο οποίος είναι κρυπτό και σκοτεινό. Κάνει διαπραγματεύσεις και κινήσεις. Συγγνώμη, θα με ακούσετε για μένα τώρα. Λέει ότι αυτοί που αντιτίθενται να βρεθεί λύση στο όνομα το μακεδονιακό είναι αυτοί που εξυπηρετούν, άσχετα τι λένε και άσχετα τι θέλουν οι ίδιοι, τα τουρκικά συμφέροντα που μας έλουνε τσακωμένους στα Βαλκάνια για να καταλάβει η Τουρκία το τόξο όλο αυτό το βαλκανικό. Για να εκπαιδεύει τις ελίτ αυτών των χωρών που είναι από πάνω μας, για να εκπαιδεύει το στρατό όπως κάνει στο στρατό της Φύρομ και να έχει μια δαγκάνα στη χώρα που να αρχίζει από το Καστελόριζο και να φτάνει μέχρι τα δυτικά μας, βορειοδυτικά μας σύνορα. Αυτά λέει ο Γρυλάκης. Δέχεται αντίλογο. Με την πείρα του. Δέχεται αντίλογο. Τα λέει αυτά, έτσι. Να τα λέει. Δέχεται αντίλογο. Γιατί εκτός από το 92 υπάρχει το 2016. Εκτός από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο προκάτοχος του κ. Κατρούγκαλα στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Επί των ημερών σας. Είχε πάει στη Σλοβακία. Έδωσε συνέντευξη σε εφημερίδα Πράβδα και χρησιμοποιούσε επανειλημμένος, κύριε Υπουργέ, το όνομα Μακεδονία. Το είχαμε δώσει πριν συζητάτε εσείς σήμερα για τη σύνθετη ονομασία. Όταν επίσης υπάρχουν σχολικά βιβλία. Η ονομασία, μου επιτρέπει να σας πω, η σύνθετη ονομασία. Δεν μιλάω για τη σύνθετη ονομασία, μιλάω για το σκέτο Μακεδονία αυτή τη στιγμή. Απλώς, Μανώλη, να κάνουμε και λίγο ερωτήσεις και να μην κάνουμε debate. Όπως και τα σχολικά βιβλία έχουν μέσα χάρτη με το όνομα Μακεδονία. Της Δεκέμβρη του 2015 ανακαλύφθηκε από τον Υπουργό τον κύριο Φίλη. Ανακαλύφθηκε. Δεν ξέρω αν είναι ευθύνη του κύριου Φίλη, βεβαίως. Ναι. Και πρέπει να πείτε τι θα κάνετε με τα σχολικά βιβλία. Δεν ξέρω αν είναι τις προηγούμενες ή τις παρούσες. Αλλά αφού κάνουμε τη συζήτηση και θέλετε να τη γενικεύσουμε, θα τη γενικεύσουμε τη συζήτηση. Ωφελεί κανέναν αυτό. Κομματικό εκπρόσωπο. Καλά, εντάξει. Μα έτσι σας ακούω. Εντάξει. Όταν ακούτε κάτι που δεν σας αρέσει, ο άλλος είναι κομματικός εκπρόσωπος. Γιατί δεν λέτε ένα επιχείρημα. Σας λέω ένα επιχείρημα. Επειδή δεν σας αρέσει. Είμαι κομματικός εκπρόσωπος. Όχι, δεν σας βλέπω να με ρωτάτε. Σας βλέπω με πάθος να υπερασπίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Με πάθος, κύριε Υπουργέ, σας λέω μερικά γεγονότα. Ποια γεγονότα είναι αυτά. Σας είπα, ο προκάτοχος του κυρίου Κατρούγκαλα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο οποίος δεν ασχολούταν με το αντικείμενο. Είπε το όνομα, χαρακτήρισε τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Ναι. Έχετε να πείτε κάτι από αυτού. Στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση. Αυτό το ρωτάει και κάποιος που δεν είναι Νέο Δημοκράτης, ξέρετε. Όχι μόνο εγώ που μπορεί να με χαρακτηρίσετε όπως θέλετε. Εγώ δεν χαρακτηρίζω. Εγώ λέω το κάνατε. Το κάνατε. Αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι μαθημένο τα βουνά από τα χιόνια, κύριε Υπουργέ. Εντάξει. Λοιπόν, Μανώλη, να βάλουμε ερωτήσεις. Να βάλουμε ερωτήσεις. Εγώ αντιλαμβάνομαι το εξής φαινόμενο. Ότι μας λέτε διάφοροι και η εφημερίδα σας πώς να διαπραγματευτούμε. Μας λέτε, αν διαβάσω τα άρθρα σας συχνά, γιατί σας έχω σε μεγάλη εκτίμηση ως δημοσιογράφο. Το ξέρω και ευχαριστώ. Σας έχω σε μεγάλη εκτίμηση ως δημοσιογράφο. Μας λέτε ότι κατά κάποιο τρόπο είμαστε επικίνδυνοι, γιατί μπορούμε να δώσουμε αυτό ή το άλλο. Και εγώ απλώς διευκρινίζω ότι αυτό ή το άλλο δεν το δίνουμε εμείς. Το δώσαν άλλοι. Όπως έφερα το παράδειγμα της γλώσσας. Δεν το έδωσα εγώ το 77. Δεν βαρέθηκα εγώ να πάω να κάνω επί 3 χρόνια διαπραγμάτευση για να σώσω το όνομα να μην λέγεται η μακεδονική γλώσσα. Αυτό συζητάω. Και η κυβέρνηση στην εξωτερική της πολιτική εκφράζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών της. Και εκφράζεται βέβαια πριν απ' όλα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εάν στον ηρμό του λόγου κάνουν λάθος, είναι λάθος. Αν το είπαν έτσι στη Σλοβακία, είναι λάθος. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν το ξέρω αν το είπε, αλλά. Αν το είπε, είναι λάθος. Δεν λέγεται αυτή η χώρα Μακεδονία και δεν λέγεται από την πλευρά μας Μακεδονία. Να είμαι πάρα πολύ σαφής. Αλλά ξαναλέω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε μια διαπραγμάτευση, μάλλον ανάμεσα σε ένα λόγο λανθασμένο, λοιπόν, και σε μια διαπραγμάτευση που αποδέχεται να λέγεται η χώρα αυτή Μακεδονία-Σκόπια. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άλλο ένα λάθος κάποιου πολιτικού και άλλο η επίσημη γραμμή διαπραγμάτευσης να το αποδέχεται. Απλώς, Μανώλη, μια παρατήρηση θα κάνω εγώ και την κάνω έτσι εις επίρρωση και αυτόν που είπες, ότι κάποιοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια βλέπουν να περνούν είτε από αθλητικούς αγώνες διεθνείς, είτε από τη Eurovision, είτε από άλλα διεθνή γεγονότα, διεθνείς εκδηλώσεις, το όνομα Μακεδονία στα καντράν της τηλεόρασης, πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν και δεν έγινε ποτέ τίποτα. 140 χώρες στον κόσμο αποκαλούν τα Σκόπια Μακεδονία, το βλέπουμε να περνάει από μπροστά μας και είναι προφανές ότι κακός όποιος το είπε αυτό
δεν ξέρω σε ποιο αναφέρεσαι, κακώς, αλλά μην ανακαλύπτουμε έφνη στην Αμερική. Αυτή είναι δική μου γνώμη. Βασίλη. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό για τα συλλαλητήρια και τι της Αθήνας. Βοηθάει κατά τη γνώμη σας, κύριε Υπουργέ. Και ήθελα να ξεκαθαρίσετε λίγο τη στάση σας απέναντι και τη θέση σας απέναντι στην ηγεσία της Εκκλησίας. Γιατί έγινε πολλή κουβέντα και δεχτήκατε πολλές επιθέσεις. Ναι. Καταρχάς, τα συλλαλητήρια είναι έκφραση δημοκρατίας. Και πρέπει να χρησιμοποιούνται με δημοκρατικό τρόπο και όχι για να παρελάβουν ακροδεξιά στοιχεία που έχουν άλλους στόχους. Όποια συγκέντρωση ανταποκρίνεται στην δημοκρατική αξιοποίηση αυτού της δημοκρατικής επιταγής, καλά κάνουν και υπάρχουν. Τώρα, αν βοηθάνε πολιτικά ή όχι, είναι άλλη συζήτηση. Και δεν νομίζω ότι το δικαίωμα της έκφρασης ενός ανθρώπου, δεν λέω για αυτούς που το κάνουν επειδή ανήκουν στους επαγγελματίες της Μακεδονομαχίας, ούτε λέω στη διαπλοκή και στην ακροδεξιά που το χρησιμοποιεί. Ο απλός άνθρωπος που έχει μια αγωνία και που νιώθει ότι η ταυτότητά του είναι Μακεδονία και ότι κάποιος πάει να την πάρει, δικαιούται να απορρευτεί. Απλώς πρέπει να του εξηγήσω ότι αυτό το Μακεδονία υπάρχει εδώ και 70 χρόνια, ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν συμφωνήσει στο όνομα Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που με την κατάρρευση του Παρτού Σοσιαλισμού έφυγε μόνο αυτή η λέξη σοσιαλιστικό και έμεινε Δημοκρατία της Μακεδονίας, και δεν είμαστε εμείς που το ανακαλύψαμε και θέλουμε να το δώσουμε. Εμείς πάμε να περισσώσουμε την κατάσταση. Και είναι χίλιες φορές καλύτερα για τη χώρα από το να λέτε αυτή η χώρα να λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας, να λέγεται μέσα από μια σύνθετη ονομασία που με σαφήνεια θα φαίνεται ότι δεν έχει καμιά σχέση με την ελληνική Μακεδονία. Ότι σήμερα δεν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα, μου λένε διάφορες προτάσεις, να το πούμε Κεντρική Δημοκρατία της Βαλκανικής, Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Άνω Βαλκανίας κλπ. Δεν έχουμε να κάνουμε με βαπτίσια, το είπα και την προηγούμενη φορά. Σήμερα έχουμε να κάνουμε μια πραγματικότητα που δεν τη διαμορφώσαμε εμείς. Και εμείς διαχειριζόμαστε μια πραγματικότητα με το πιο ριζοσπαστικό, πατριωτικά υπεύθυνο και σε εθνική κατεύθυνση γραμμή. Που είναι να φύγουμε από τις 140 χώρες που την αναγνωρίζουν ως Δημοκρατία της Μακεδονίας και να πάμε σε μια ονομασία για όλες τις κρίσεις, στην οποία θα είναι σύνθετη ονομασία και δεν θα αφορά και δεν θα αφήνει υπονοούμενα λυτρωτικά σε βάρος της Ελλάδας. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί μου λένε, μισό λεπτό Βασίλη, μου λέει ο Αλέκος Βασιλόπουλος, ο αρχισυντάκτης της εκπομπής, ότι τώρα, πριν από λίγο, ανέβηκε σε μεγάλο ιστότοπο, σε μεγάλο ενημερωτικό ιστότοπο, ότι είπατε πριν από λίγο, και το λέω γιατί αν μας διέφυγε αυτή η είδηση, και άλλες δυναμίες. Ότι είπε ο Υπουργός πριν από λίγο ότι πρέπει, Αλέκο Βασιλόπουλε, αν το λέω σωστά όπως μου το μετέφερες, ναι. Ο τίτλος είναι ότι ο Κοτζιάς είπε, ότι ο κύριος Κοτζιάς είπε ότι τα Σκόπια πρέπει να αναγνωριστούν με το συνταγματικό τους όνομα. Δεν το αυτό. Αυτό. Λοιπόν, επειδή αυτό μας διέφυγε προβοκάτσια. Αυτή η είδηση, ας το διευκρινίσουμε. Αυτό είναι μου το λένε ότι υπάρχει στον αέρα σε μεγάλο ενημερωτικό site. Αυτό είναι προβοκάτσια. Εγώ διευκρίνησα χίλιες φορές ότι τα Σκόπια δεν μπορούν να ονομάζονται Μακεδονία και όχι. Και τώρα πριν από λίγο το διευκρινίσατε. Γι' αυτό το επισημαίνω. Μπορείτε να πείτε ποιο είναι το site. Νομίζω θα το δουν οι συνεργάτες σας μετά. Γιατί δεν καταλαβα, δεν μπορώ να σχολιάσω αυτόν που με σχολιάζει. Προφανώς. Αλέκο Βασιλόπουλε, ποιο ιστότοπο είναι, ποιο site. Είναι το site του πρώτου θέματος, μου λένε. Εντάξει, ναι. Είναι συνηθισμένο να κάνει έτσι πολιτική. Μπορεί να κόψει φράσεις και να μου τις αποδώσει εμένα, αλλά είναι ολοφάνερο ότι εγώ είπα χίλιες φορές ότι δεν μπορεί να αναοριστεί με το συνταγματικό όνομα. Το είπα χίλιες φορές. Και το ακούσατε εδώ, είσαστε μάρτυρες παρά τις διαφωνίες μας. Δεν ξέρω αν μας διέφυγε κάτι. Και αν σας διέφυγε, το είπα χίλιες φορές. Κάτι λέγατε και την ταυτότητα πριν. Έχω ένα δεύτερο ερώτημα από τον κύριο Σκουρή όμως για την Εκκλησία. Ακούστε να σας πω, κύριε Σκουρή. Ποιο είναι το πρόβλημα που προτάσει η Εκκλησία, που άκουσα εγώ? Ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι πέρα από όλα τα άλλα, τα εθνικά ζητήματα κλπ., υπάρχει πρόβλημα για την ονομασία της Εκκλησίας, το Ισφύρον, το οποίο θα αντανακλάται από το κρατικό όνομα. Αυτό δεν είναι ακριβές, επιστημονικά δεν είναι ακριβές. Υπάρχει η συμφωνία του Νίση του 2002, στην οποία συμφωνία του Νίση του 2002 προβλέπεται και τάται η Εκκλησία, η ονομαζόμενη Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία της Φύρων, να γίνει αυτόνομη ή ακόμα και αυτοκέφαλη Εκκλησία,
και να μετανομιστεί σε εκκλησία Τσαχρίδος, όπως λεγόταν στο Μεσαίωνα, όπου είχε και ένα συνοδευτικό που δεν χρειάζεται τώρα να το θέσω. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό η εκκλησία, η ελληνική, να βοηθήσει μαζί με, με τους αρμόδιους εκκλησιαστικούς φορείς στην επανάκαμψη της ονομασίας της, αυτής της εκκλησίας σε αρχιεπισκοπή της Αχρίδας. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο καθήκον, αν μπορώ να το πω, της εκκλησίας. Εγώ θα με επαναφέρει στην τάξη ο Σεραφείμ, αλλά θα ήθελα με αφορμή και αυτά που είπατε για τα Βαλκάνια και για την τανάλια που προσπαθεί να φτιάξει η Τουρκία. Θα πάω στο τουρκικό. Θα πάω στο τουρκικό. Πριν το τουρκικό, λοιπόν, για να είναι η τελευταία ερώτηση. Θέλω να πάω στο τουρκικό, βεβαίως. Έχουμε κάτι για τα βιβλία, τα σχολικά θέλω. Σε συνέχεια αυτό μιλάμε που έβαλε. Μισή ώρα για το ναι, σε συνέχεια αυτό που έβαλε ο Βασίλης. Εγώ δεν μιλήσαμε ούτε για το αλβανικό καθόλου. Ναι, ούτε θέλω εν ώψη και του συλλαλητηρίου τη Κυριακή να ρωτήσω ευθέως, κύριε Υπουργέ, αν θεωρείτε, όπως λένε κάποιοι, ότι τα συλλαλητήρια βοηθούν τη διαπραγμάτευση ή εάν πιστεύετε ότι το είπε ο κύριος Δέντιας, ότι δεν γίνεται εξωτερική πολιτική με τα συλλαλητήρια. Αυτό που βλέπουν όλοι έξω, εγώ σας είπα, είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Προφανώς. Αυτό που βλέπουν όλοι έξω και ερμηνεύουν είναι ότι δεν είναι μόνο τα Σκόπια που έχουν αλυτρωτισμό, αλλά και η Ελλάδα. Θεωρείτε δηλαδή στο εξωτερικό έκφραση αλυτρωτισμό το συλλαλητήριο. Η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική, που είναι ένα αίσθημα βαθύτατο για τους Έλληνες πολίτες, διαβάζεται ότι εμείς δεν δεχόμαστε τις συμφωνίες του 19ου αιώνα, δεν δεχόμαστε τις συμφωνίες των αρχών του 20ου αιώνα, όπου υπήρχαν τρεις Μακεδονίες, η μία είναι του Πυρή που είναι στη Βουλγαρία. Τι θα την κάνουμε αυτή τη Μακεδονία του Πυρή της Βουλγαρίας, δεν θα την αναγνωρίσουμε την ύπαρξή της. Η Μακεδονία της Ιουκοσλαβίας, για να πάω πιο πίσω, αυτή να γιατί την ξεχάσανε 70 χρόνια. Γιατί την ανεχτήκανε? Ποιες είναι εκείνες οι ελληνικές κυβερνήσεις που δεχτήκαν ότι η γλώσσα της είναι μακεδονική, ότι μπορεί να υπάρχει ως δημοκρατία της Μακεδονίας κλπ. Λέω, αυτά διαβάζονται έξω με διαφορετικό τρόπο από ό,τι διαβάζονται με τη δικιά μας δημοκρατική ευαισθησία στην Ελλάδα. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος. Λέω πώς διαβάζεται. Η έκταση που καταλαμβάνει το κράτος των Σκοπίων έχει καμία σχέση, γιατί είναι το 38% γεωγραφικά της Μακεδονίας, με την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Να είμαστε σοβαροί. Κύριε Υπουργέ, σοβαροί είμαστε. Όχι, δεν το λέω για εσάς. Να μην παρεξηγηθώ. Και κάτι να λέω για το συλλαλητήριο και εγώ παραδίδω για την κλίμα. Να πω κάτι, να διευκρινίσω κάτι. Η κληρονομιά, η πολιτιστική και η ιστορική της Μακεδονίας είναι ελληνική. Αλλά ο Αριστοτέλης δίδασκε τον Μέγα Αλέξανδρο στα ελληνικά. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Το γεγονός ότι στο συλλαλητήριο την Κυριακή θα είναι κεντρικός ομιλητής ο Μίκης Θεοδωράκης. Και το λέω στον Νίκο Κοτζιά που έχει γράψει. Έχω πάει πολλά, δε στα νιάτα μου. Πολλά χιλιόμετρα στο χώρο της αριστεράς. Σας προβληματίζει? Ο Μίκης ο Θεοδωράκης είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Εγώ τον λατρεύω και τον ίδιο και τα έργα του. Στην πολιτική δεν είχε πάντοτε θέσεις με τις οποίες θα συμφωνούσα μαζί του. Εγώ, ας πούμε, δεν έκανα υπουργός κυβέρνησης, υφυπουργός κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχα τις ίδιες αντιλήψεις μέσα στην αριστερά. Σέβομαι το τεράστιο πολιτιστικό του έργο. Δεν σημαίνει ότι υιοθετώ τις πολιτικές του απόψεις. Μια ερώτηση. Ο κύριος Ζάεφ, χθες μετά το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, είπε ότι θα συγκροτηθεί μια μεικτή επιτροπή για να ξαναγραφτούν τα σχολικά βιβλία. Είναι ακριβές αυτό, κύριε Υπουργέ? Εμείς αυτό που έχουμε κουβεντιάσει το Σεπτέμβρη με τον κύριο Δημητρόφ είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί μια επιτροπή για τα σχολικά βιβλία, ήταν η πρότασή μου για αυτή τη χώρα για τους αλυτρωτισμούς. Μου είπε δηλαδή τα δικά σας δεν μπορούμε να τα κοιτάξουμε. Να τα κοιτάξετε, του λέω. Εμείς δεν έχουμε αλυτρωτισμούς. Αυτή είναι η συζήτηση που έχουμε κάνει. Άρα εμείς θα κοιτάξουμε τα δικά τους. Βεβαιότατα, όπως κοιτάμε και τα αλβανικά. Έχουμε μια επιτροπή για τα αλβανικά βιβλία που αυτή ήδη λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό και η οποία έχουμε συμφωνήσει να καταλήξει στα κοινά συμπεράσματά της. Αν έχουμε κι εμείς κάτι που μας έχει ξεφύγει, ναι. Εμείς δεν έχουμε προθέσει αλυτρωτισμού. Ένα λεπτό να το πω αυτό. Και τα νέα σχολικά βιβλία της Αλβανίας το Σεπτέμβριο να έχουν κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Άρα ήδη από το σχολικό έτος το επόμενο. Ναι. Να το προσπαθήσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτήν την συμφωνία. Συν ότι ο κύριος Δράμα μας έκανε μια πολύ καλή πρόταση προχθές, λέγοντας ότι αντί να μεταφράζουν αυτή ελληνικά βιβλία στην ελληνική γηγενή μειονότητα στην Αλβανία, το κάνουμε εμείς. Να τα κάνουμε εμείς. Νομίζω επίσης ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Να στέλνουμε δηλαδή σχολικά βιβλία
Ειδικά γραμμένα, δεν λέω σε τη γλώσσα, ειδικά γραμμένα για τα παιδιά της ελληνικής γηγενούς ομογένειας στην Αλβανία. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα επιπλέον. Κύριε Υπουργέ, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και από την αντιπολίτευση, κατηγορήστε, γίνανε ερωτήσεις στη Βουλή. Θέμα Τσάμιντον συζητήσαμε. Όχι. Η αλβανική πλευρά το θέτει, η ελληνική πλευρά λέει δεν το συζητάει και εκεί τελειώνουμε. Νομίζω ότι η αλβανική πλευρά θα θελήσει και θα κάνει προτάσεις για ορισμένες γενικές αρχές για ανθρώπινα δικαιώματα και πώς εφαρμόζονται. Τι ήταν αυτό που άλλαξε, κύριε Υπουργέ? Πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Έντι Ράμα σε συνεντεύξεις πολλές που έδωσε, που ήταν εξαιρετικά προκλητικός έως προς το Τσάμικο. Και τι άλλαξε μέσα στους λίγους μήνες? Νομίζω ότι με την Αλβανία κάνουμε εδώ και 2 χρόνια διαπραγματεύσεις και οι διαπραγματεύσεις που γίνονται με νυφαλιότητα, υπομονή και υπομονή φέρουν τα αποτελέσματά τους. Υπάρχει και κάποια επιφύτηση ενδεχομένως ξένου παράγοντα? Όχι, δεν ανακατεύονται. Να σας πω αυτή την φάση και το θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Ο παράγοντας, ο ξένος που λέτε, δεν ασχολείται με τα Δυτικά Βαλκάνια με τον τρόπο που θεωρούν πάρα πολύ. Δεν ασχολείται. Οι Γερμανοί όμως ενδιαφέρονται περισσότερο. Με αυτά δεν ασχολούνται. Οι Γερμανοί δεν έχουν τις ειδικότητες για να ασχοληθούν με τέτοια θέματα. Εγώ θεωρώ μεγάλη υπόθεση ότι ανοίξαμε τα κημητήρια, ότι θα αποκαταστήσουν εκκλησίες στη Χιμάρα που είχαν καταστραφεί, ότι δώσανε αλβανική υπηκότητα επιτέλους στον Αρχιεπίσκοπο της Αλβανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναγνωρίζοντας το έργο του, γιατί περί αυτού είναι, το τι υπηκότητα έχει είναι δευτερεύον. Ότι μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε ένα σύνολο θεμάτων και θα κάνουμε και μια κοινή πολιτική δήλωση και ένα πλάνο κοινών δράσεων μαζί με την αλβανική κυβέρνηση. Πότε θα πάει ο Πρωθυπουργός στην Αλβανία? Πιθανολογώ λίγο πριν από το Πάσχα. ΑΟΣ. Θα συμφωνήσαμε. Θα συμφωνήσατε. Ναι. Γιατί έχει κάνει δηλώσεις σήμερα ο κ. Μπουσάτη που επέριπτε ευθύνες στους προηγούμενους, αλλά όταν λέτε τα συμφωνήσατε θα επεκτείνετε τα χωρικά έδρα, τα ελληνικά. Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά σε ερώτηση του Βασίλη, θα πω καλά. Στα 12 μίλια με προεδρικό διάταγμα. Αυτές είναι οι αλήτιδες ζώνες, ναι, θα το κάνουμε. Αλλά αυτές είναι οι αλήτιδες ζώνες. Και μετά ακολουθεί η ανακήρυξη της ΑΟΣ. Γι' αυτό ρωτάω. Η ΑΟΣ μπορεί να την ανακηρύξεις όταν ο άλλος έχει αποδεχτεί ότι έτσι κι αλλιώς έχεις 12 μίλια το δικαίωμα. Α, το αποδέχτηκαν άρα. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό, κύριε Υπουργέ. Και άλλα πολλά σημαντικά σε αυτήν. Όχι. Κοιτάξτε, όταν χρειάζεται να σας κάνουμε αντιπολίτευση, θα σας κάνουμε αντιπολίτευση. Όταν είναι κάτι σημαντικό, θα λέμε ότι είναι κάτι σημαντικό. Εσείς είστε εξαιρετικός δημοσιογράφος, έχετε βαθιά μελετήσει θέματα από μια συγκεκριμένη άποψη. Εγώ προσπαθώ την πρακτική και ακαδημαϊκή μου γνώση από μια άλλη άποψη να την εφαρμόσω. Αυτό που θέλω να σας πω μόνο είναι ότι για την ΑΟΣ κάναμε 13 ώρες διαπραγμάτευση στην τελική φάση που είχαμε. Δηλαδή είχαμε ξεκινήσει παλιότερα, τα είδαμε αναλυτικά στην Κρήτη, στη τετραήμερη διαπραγμάτευση και είχαμε τώρα την τρίμερη. Πάντως, Σεραφείμ, έχει δίκιο ο Βασίλης να κάνει την τελευταία ερώτηση. Αλλά έχουμε για τη μυστική διπλωματία που δεν μου έχεις. Δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ, θα τα ρωτήσουμε για την Τουρκία. Κύριε Υπουργέ, θα ρωτήσει ο Βασίλης ο Νέδος αυτό που θέλει να ρωτήσει για την Τουρκία. Και απαντήστε συνολικά, αλλά έχουμε αυστηρά 2-3 λεπτά ακόμα. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Εντάξει, θα είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται, επειδή είχαμε πάλι διάφορα επεισόδια γύρω από τα ίμια, την ιστορία με τον Στεφάνη χθες. Αν θυμάμαι καλά, που σίγουρα θυμάμαι καλά, διότι παρακολουθώ όλες τις συνεντεύξεις σας, που είναι πραγματικά σπάνιες, με πολύ μεγάλη προσοχή. Είχατε πει ότι οι Τούρκοι κάποια στιγμή πλησιάζουν σε μια κόκκινη γραμμή. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτές οι μέρες που έχουν περάσει. Και κατά τη διάρκεια της ρήψης Στεφάνου από τον Πάνο Καμένο στην περιοχή των Ημείων και κατά την παρολίγων σύγκρουση 2 πολεμικών πλοίων την προηγούμενη εβδομάδα και γενικά αν έχουν πλησιάσει αυτό το κόκκινο σημείο, υπάρχει αυτή η κόκκινη γραμμή την οποία πλησιάζει η Τουρκία. Η συνεννόηση που είχαμε με τους Τούρκους είναι ότι πρέπει να κατέβουν οι τόνοι και να αποσυρθούν τα πλοία. Όταν δεν θα έχουμε τέτοιες συνεννόησεις, τότε βάλτε μου το ερώτημα. Τώρα γιατί έχετε θυμώσει τόσο πολύ με τη μυστική διπλωματία? Καταρχάς δεν θυμώνω. Το είπατε 2-3 φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ναι, το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Ότι η μυστική διπλωματία γίνεται και κακή ενημέρωση του κόσμου. Η μυστική διπλωματία είναι όταν 2 ή περισσότερα κράτη συμφωνούν εγκρυπτό για ενέργεια σε βάρος 3ου, 4ου ή 5ου κράτους. Αλλά δεν εννοούσαν αυτόν. Μυστική διπλωματία λένε ότι μπήκε ο Δημητρόφ στο Μακεδονία Παλάς από το υπόγειο όταν το συναντήσατε στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε με το αυτοκίνητό του και ανέβηκε από το πάρκινγκ.
Δεν είναι τώρα μυστική διπλωματία επειδή ανέβηκε από το πάρκινγκ. Ξέρω Παλάς, ξέρω ναι, ότι λοιπόν, έχει πάρκινγκ στο υπόγειο. Λοιπόν, και το εξωτερικό πάρκινγκ πάλι με το ασανσέρ ανεβαίνει που έχει από πίσω. Λοιπόν, μυστική διπλωματία σημαίνει δύο ή τρία κράτη να ετοιμάζουν σχέδια σε βάρος τρίτου, τέταρτου, πέμπτου κράτους. Παραδείγματος χάρη η Αυστρία με τη Γερμανία συμφωνήσαν ότι θα κάνουν έναν πανευρωπαϊκό πόλεμο αν συμβεί το Α, Β, Γ. Μόλις αυτό εκδηλώθηκε, κήρυξαν τον πόλεμο ενάντια στην Ρωσία, ενάντια στις Γαλλίες κλπ. Αυτή είναι η μυστική διπλωματία. Μυστική διπλωματία, μυστική και διπλωματία είναι και ο ελληνικός λαός, για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, δεν λέω ότι το κάνετε εσείς. Λέω και αυτό είναι μυστική διπλωματία, είναι κάτι που γίνεται. Η μυστική διπλωματία είναι ότι το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης δεν έρχεται σε δημόσιες φορείς, π.χ. δεν έρχεται στη Βουλή. Μυστική διπλωματία είναι όταν την κάνεις μέσω τρίτων και όχι μέσω των παραγόντων όπως είναι η υπηρεσιακή διπλωματική παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους κλπ. Έχουν την αρμοδιότητα. Όταν χρησιμοποιείς δηλαδή τις μυστικές υπηρεσίες για να κάνεις διπλωματικές διαπραγματεύσεις, είναι μυστική διπλωματία. Όλα αυτά εμείς δεν τα κάναμε. Εμείς θα τη φέρουμε τη συμφωνία στη Βουλή, εφόσον υπάρξει. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους Προέδρους των κομμάτων. Εμείς δουλεύουμε μόνο με τους υπηρεσιακούς και μάλιστα είναι 10, 15, 20 υπηρεσιακοί. Νομίζω ότι αυτό που στεναχωρεί τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι είχε μια αίσθηση ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είναι το τσιφλίκι της, ότι όλα είναι ένα σουρωτήρι που πρέπει να τα παίρνει στα χέρια της και στο βαθμό που δεν έχει εικόνα η ίδια για ορισμένες πτυχές διαπραγμάτευσης, τον χαρακτηρίζει μυστική διπλωματία από εκνευρισμό. Διότι το να διαπραγματεύεσαι δεν είναι μυστική διπλωματία. Και ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος είπε όταν ήρθε ο κύριος Ερντογκάν ότι ορισμένα πράγματα όταν είναι διαπραγματεύσιμα, είναι σε διαπραγμάτευση, δεν τίθενται σε κοινή θέα. Δηλαδή είναι παραλογισμός να θέλουν να καταργήσουν τη διπλωματία. Τη μυστική διπλωματία, δηλαδή αυτή που κάνει πράγματα με μυστικές υπηρεσίες, άλλοι τα κάνανε, δεν τα κάνουμε εμείς, που θέλει να κρατήσει μυστικές τις συμφωνίες. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση. Όπως ακούσατε, θα τις φέρουμε στη Βουλή. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη μυστική διπλωματία. Και μαθαίνουν και οι νέοι άνθρωποι που σπουδάζουν τέτοια πράγματα, ακούνε τη Νέα Δημοκρατία και μαθαίνουν λάθος πράγματα. Επειδή επικαλείστε και το επικαλεστήκατε και απόψη, χωρίς βεβαίως να μπείτε σε λεπτομέρειες, φάσεις προηγούμενων διαπραγματεύσεων, όπου μπήκαν στο τραπέζι και διάφορα ονόματα κτλ. Σκεφτήκατε ή προτίθεστε να το κάνετε, να ανοίξετε μια κουβέντα, να συναντήσετε τους προηγούμενους, τους προκατόχους σας, τους υπουργούς εξωτερικών των προηγούμενων κυβερνήσεων που χειρίστηκαν τέτοιες φάσεις διαπραγμάτευσης? Όταν ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι πρέπει να το διαπραγματευτούμε, έγραψα ένα γράμμα προς όλα τα κόμματα και τους κάλεσα να κουβεντιάσουμε, να μου διατυπώσουν τις σκέψεις που έχουν για το ζήτημα. Και σας θυμίζω ότι δύο από αυτά τα κόμματα, το ένα το έχω αποκλείσει πια από το ΕΣΕΠ, γι' αυτό το λόγο, βγήκανε με το γράμμα μου, το απόρριτο, και λέγανε τι είναι αυτά να ζητάτε και να θέλετε να συζητήσετε τα ζητήματα στο ΕΣΕΠ, τα ζητήματα της Φύρου μου και του Μακεδονικού. Η Χρυσή Αυγή το είχε κάνει αυτό. Όχι μόνο η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, και την υποστήριξε, και δεν είναι η πρώτη φορά, ο εκπρόσωπος, ο κοινοβουλευτικός άλλου κόμματος. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι με καταγγέλαν μέσα στη Βουλή γιατί ήθελα να κουβεντιάζω μαζί τους περί Φύρου, μου λένε τώρα γιατί δεν τους κουβέντιασα. Αφού με καταγγείλανε. Και μου αρνηθήκαν αυτή τη συζήτηση τότε. Και δεν είναι πολύ μακρά, είναι πριν ένα χρόνο αυτή η ιστορία. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μου ζητούν να κλείσουμε. Θα κλείσουμε τον ίδιο τρόπο που έκλεισα την εκπομπή της 18ης ξημερώματα 19ης Δεκεμβρίου. Θέλετε να πάτε μια ώρα πιο νωρίς. Όχι, όχι, στις 10. Πότε, όχι, όχι, όχι. Πότε θα μας ξανάρθετε. Πότε βλέπετε να υπάρχει λόγος να κάνουμε άλλο ένα γύρο αυτής της συζήτησης. Εντάξει, θα το δούμε. Πριν το Πάσχα. Να έχουμε το σύμφωνο. Πιθανόν, αλλά θα έχουμε και το σύμφωνο με τους Αλβανούς, που δεν σας ενδιαφέρει το θέμα. Όχι, με τις διαδικασίες μας ενδιαφέρει. Το οποίο πότε το βλέπετε αυτό? Είπα. Πριν το Πάσχα. Πριν το Πάσχα θα έχουμε το σύμφωνο. Λοιπόν. Ελπίζω. Ελπίζω. Δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν βροχή τα μηνύματα. Νομίζω ότι οι περισσότερες από τις ερωτήσεις που θέσατε απαντήθηκαν από τον Υπουργό Εξωτερικών. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Βασίλης Νέδος, Βασίλης Κουρής, Μανώλης Κωτάκης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε εδώ στην Ερτένα και στην Εγώ επόμενη σας μέρα. Ευχαριστώ για τη στεμάχη με δημοσιογραφία. Είχα να κάνω και σας ξέρω με τέσσερις μάχημους δημοσιογράφους με βαθιά γνώση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, καμιά φορά καλύτερα και από τους συναδέλφους μου πανεπιστημιακούς. Καληνύχτα, να είστε καλά.